σε μια πρώτη διάλεξη αυτού του πρώτου κύκλου του 2020. Ονομάζομαι Καραμπάτου Σταυρούλα. Είμαι τελειόκριτη του Τμήματος Ελληνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σε αυτή την πρώτη διάλεξη θα μιλήσουμε με τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη για το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδος. Ενώ ταυτόχρονα τον επόμενο καιρό θα συνεχίσουμε την 5η 19 Μαρτίου με την ελληνική αποτρεπτική ισχύ με κύριο μιλητή τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, την 5η 26 Μαρτίου το Βυζάντιο Ελληνικός Κόσμος και η Δύση με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, την 5η 9 Απριλίου 1821-2021 με ομιλητή τον κύριο Γιώργο Καραβελιά, την 5η 23 Απριλίου η Ελλάδα της Μεταπολιτεύσεως με τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, 5η 7 Μαΐου Ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1922 έως και σήμερα με τον κύριο Άγγελο Συλλήγο και ο κύκλος αυτός ο πρώτος θα κλείσει την 5η 21 Μαΐου τελείως με το ερώτημα «Τελείωσε η μεταπολίτευση» με ομιλητή τον κύριο Γεώργιο Καραβελιά. Δίπλα μου, όπως βλέπετε όλοι, έχω την τιμή να έχω τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη, πολυγραφότατο, έως σωματικό αναποστρατεία και σήμερα γεωπολιτικό αναλυτή. Από το 2000 διατηρεί τις εκδόσεις του Ιφογνώμονος, αν δεν κάνω λάθος κύριε Καλεντερίδη, και από το 2008 διατηρεί την ιστοσελίδα του Ιφογνώμονος πολιτικά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδος, το οποίο δεν θα σας πω κάτι νέο, προφανώς βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Είμαστε σε μια γεωγραφία η οποία δεν μας επιτρέπει το παραμικρό λάθος, θα έλεγα εγώ. Έχουμε μια Τουρκία που εδώ και χρόνια έχει αυξήσει δραματικώς την αναθεωρητική της στάση απέναντι σε όλες τις γειτονικές της χώρες. Και αυτό το βλέπουμε και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική, αλλά και σε εμάς εδώ. Είναι μια υπερέκταση, θα λέγαμε, της Τουρκίας, η οποία όμως κάποιες φορές δεν της βγαίνει και τόσο. Βλέπουμε ότι γυρνάνε πτώματα και από τη Λιβύη και από τη Συρία. Ωστόσο, για να εκτονωθεί όμως αυτή τη εσωτερική ένταση, βρίσκει ένα εξελαστήριο θύμα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι δυστυχώς η χώρα μας. Έτσι λοιπόν, αν το δούμε λίγο γεωγραφικά, τις τελευταίες δεκαετίες η Τουρκία, αν φανταστούμε το χάρτη της Ελλάδος, προσπαθεί σε έναν κάθετο άξονα από τη Δυτική Θράκη μέχρι και το ψευδοκράτος της Βορείου Ηπείρου να καταλάβει όσο πιο πολύ χώρο γίνεται, ζωτικό δικό μας εννοείται, και φυσικά να στρέφεται όλο και πιο δυτικά προς την χώρα μας. Αυξάνοντας συνεχώς λοιπόν τις απαιτήσεις της, με τα γνωστά σε όλους μας ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ούτε αούς. Εξού λοιπόν και το σύμφωνο αυτό, το παράνομο σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Τώρα, είναι ευκαιρία για εμάς, πέραν το ότι να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες διμερείς συμμαχίες, και αναφέρομαι Ελλάδα-Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα-Αίγυπτο-Κύπρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να δούμε τι τακτικά λάθη και στρατηγικά κάνει η Τουρκία και αποφέρουν αυτές τις ήττες σε όσα πεδία εξαπλώνεται, ώστε και εμείς να αρχίσουμε να χτίζουμε έναν αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό σε περίπτωση ενώπιση συγκρούσεως, αλλά και σε περίπτωση που θέλουμε η αποτροπή της χώρας μας να ισχυροποιηθεί. Δεν θα καθυστερήσω άλλο τον κύριο Καλεντερίδη, μόνο θα πω πως επειδή όλοι βλέπουμε πόσο δύσκολες είναι οι ώρες που περνάει η πατρίδα, η επικαιρότητα μας δείχνει πως η κυβέρνηση αυτή διευρύνει, μάλλον μόνη της, όλο και πιο πολύ το χάσμα μεταξύ της, αλλά και του λαού της. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι η ελίτα αυτή που κυβερνά δεν μπορεί να φουγκραστεί πλέον τον ελληνικό λαό.
Όπως είδαμε, στα νησιά μας η κατάσταση είναι έγκριτη, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να ισορροπήσει μία οικονομική κατάσταση καθόλου καλή, ένα μεταναστευτικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ίσως είναι και εκτός ελέγχου, και ταυτόχρονα ενδεχομένως έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία πάει να εκμεταλλευτεί τις διάφορες ευκαιρίες προς δικό της μικροπολιτικό κέρδος. Να πω τέλος ότι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για βεβαιώσεις μπορεί στο τέλος να τις ζητήσει. Και ας ακούσουμε πια τον κύριο Καλλιτερίδη που γι' αυτό ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Ευχόμαστε να είναι μια ενημερωτική για εσάς διάλεξη και να το απολαύσετε όπως θέλετε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ την τελειόφυτο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα Γυρνόσκο, το κίνημα Άρτιν και την εταιρεία μελέτης ελληνικού πολιτισμού, αφενός με για την πρόσκληση και αφετέρου γιατί είχαν την πρωτοβουλία, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κάνουν αυτή τη σειρά των σεμιναρίων. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από την πατρίδα μας και θα δώσω βαρύτητα φυσικά στην Τουρκία, γιατί δεν υπήρχε χρόνος να πούμε τα των Βαλκανίων, θα γίνει μια μικρή αναφορά στα βόρεια σύνορά μας. Θα ξεκινήσω από τη συνθήκη της Λοζάνης, ακριβώς επειδή αμφισβητείται και επειδή τα σύνορα και οι ισορροπίες αυτής της, που επέφερε η υπογραφή αυτή η συμφωνία, να είναι σε αμφισβήτηση. Η συνθήκη της Λοζάνης, λοιπόν, υπογράφτηκε το καλοκαίρι του 23 και έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας, με εξαίρεση τα σύνορα με το Ιράκ. Γιατί η Τουρκία δεν δέχτηκε να οριστούν τα σύνορα με το Ιράκ, επειδή διεκδικούσε, δεν δεχόταν να παρακολουθούν στο βασίλειο του Ιράκ, προτεκτοράτου τότε της Αγγλίας, το Κερκούκ και η Μοσούλη. Υπογράφτηκε από την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλα 15 κράτη. Αυτός είναι ο συνημμένος χάρτης στην συμφωνία που δείχνει τα σύνορα της Τουρκίας. Βλέπετε εκεί διατεκομένα είναι τα σύνορα με το Ιράκ που δεν είχαν χαραχθεί ακόμα. Εδώ βλέπουμε τις διάφορες συμφωνίες που οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Απλά αναφέρουμε ότι το 1926 η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία της Άγκυρας. Μετά από δύο εξεγέρσεις που προκάλεσαν οι Άγγλοι στο έδαφος της, με τους Νεστοριανούς, το Χακιάρι και τους Κούρδους με τον Σεϊχ Σαΐντ, και αναγκάστηκε ο Κεμάλ τότε να παραχωρήσει το Κερκούκ και τη Μοσούλη στους Τούρκους. Κίνηση για την οποία κατηγορείται μέχρι σήμερα από τους Ισλαμιστές. Ενώ λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή που βλέπουμε στο χάρτη και είναι χωρισμένη στην ουσία σε ζώνες επιρροής της Αγγλίας και της Γαλλίας, αυτό έγινε γιατί όταν χωρίστηκε η περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απουσιάζει η Αμερική από την περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ακολουθούσαν την πολιτική της εσωστρέφειας του Wilson και όταν άρχισε να λειτουργεί η πετρολαϊκή βιομηχανία, η καρδιά της οποίας βρίσκεται στην περιοχή που βλέπουμε, τότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εγκατέλειψαν το δρόμο της εσωστρέφειας και έγιναν εξωστρεφείς, με αποκορύφωμα την ίδρυση του ΝΑΤΟ όταν πήραν και τη σκητάλη της παγκόσμιας επιρροής από τους Άγγλους. Τότε λοιπόν άρχισαν να εποφθαλμιούν την περιοχή και να επιδιώκουν να βρουν την ευκαιρία για να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα στρατηγικής επιρροής στην περιοχή και να εκμεταλλευτούν φυσικά και τους συνεργειακούς πόρους. Αυτό για πρώτη φορά το είδαν την ευκαιρία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου γιατί υπήρχε η κομμουνιστική απειλή και είχε ανάγκη τη Γαλλία και την Αγγλία. Γι' αυτό μόλις κατέρευσε το κομμουνιστικό μπλοκ, οι ΗΠΑ το πρώτο μεγάλο πράγμα που έκαναν ήταν να προκαλέσουν την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ, στη συνέχεια τον πόλεμο, την καταιγίδα της ερήμου, την επιχείρηση, που αυτή η επιχείρηση τους έδωσε τη δυνατότητα να
χωρίσουν στα τρία στην ουσία το Ιράκ μέσα από τις δύο ζώνες απαγόρευσης πτήσεων που βλέπετε, βόρεια του 36ου, νότια του 32ου, και έτσι μπήκαν τα θεμέλια, αν και ο όρος είναι για ξεθεμελιώμα, δεν είναι σωστός, μπήκαν τα θεμέλια στην ουσία για τριχοτόμηση του Ιράκ, κάτι που συνταγματικά κατοχυρώθηκε με πρώτο βήμα την αυτονόμηση του Νοτίου Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ, της κουρδικής, αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο Σύνταγμα του 2005 μετά την, την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν του 2003. Για τους Αμερικανούς τα τέλη της, με συγχωρείτε, της δεκαετίας του 90, αρχές του 21ου αιώνα, άρχισε να εξηφαίνεται ένα σχέδιο στις ΗΠΑ και στο Λονδίνο, στην Αγγλία, το οποίο έλεγε τα εξής. Η καρδιά του σκεπτικού του ήταν η εξής. Ότι όπως βλέπετε τα σύνορα στις περιοχές που ειδικά που είναι χρωματισμένες, χαράχτηκαν πάνω στο, με χάρακα πάνω στο χάρτη. Και σε πολλές περιπτώσεις, από τη μια πλευρά των συνόρων έμειναν η μισή φατρία, η μισή φυλή, και από την άλλη μεριά ήταν η άλλη μισή φυλή. Αυτή λοιπόν η αδικία που φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο χαράχτηκαν τα χάρτη τους, χαράχτηκαν δηλαδή σε διπλωματικά γραφεία και όχι με βάση την πληθυσμιακή σύνθεση εθνοτική ή θρησκευτική ή όχι με βάση τα φυσικά εμπόδια που σε πολλές περιπτώσεις τα φυσικά εμπόδια καθορίζουν και τα σύνορα, ποτάμια, ακτές, βουνοκορφές, οροσυρές. Θέλησαν λοιπόν, έκαναν το λεγόμενο σχέδιο της διαδρυμένης Μέσης Ανατολής και θέλησαν αυτό να το υλοποιήσουν, δηλαδή να απελευθερώσουν αυτές, θεώρησαν δε ότι ο τρόπος με τον οποίο χαράχτηκαν τα σύνορα, σε αυτόν οφείλεται και η συσσωρευμένη αστάθεια που υπάρχει σε αυτή την περιοχή και η υπόλοιπη και οι εξεγέρσεις που παρουσιάζονται. Θέλησαν λοιπόν να πυροδοτήσουν τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και μέσα από αυτή τη διαδικασία να διαλυθούν τα κράτη που βλέπετε και να δημιουργηθούν καινούρια κράτη, τα οποία όμως θα χτιστούν πάνω σε στέρεες βάσεις, δηλαδή κατά το δυνατόν θα υπάρχουν ομοιογενείς εθνοτικά και θρησκευτικά πληθυσμοί, για να έχουμε έναν 20ο και έναν 22ο αιώνα πιο ειρηνικό. Σας είπα τη θεωρία, δεν σημαίνει ότι την εστερνίζομαι. Έτσι άρχισαν να εμφανίζονται από το 2010 σε όλα τα κράτη που βλέπετε. Τα χρώματα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εμφανίστηκε την ένταση, άμα ήταν δηλαδή διαδηλώσεις, εξεγέρσεις ή πόλεμοι. Ενώ λίγο μετά η δημοσιογράφος που βλέπετε, η Robin Wright, δημοσίευσε στους New York Times 28 Φεβρουαρίου του 2013 ένα άρθρο για αυτόν τον χάρτη, που στην ουσία ήταν πάνω στη λογική και το άρθρο και ο χάρτης. Εδώ βλέπετε ο χάρτης μιλάει για μία τριχοτομημένη Λιβύη και φυσικά υπάρχει τριχοτομημένο Ιράκ, τριχοτομημένη Συρία και πράγματα στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη. Στην Ιεμένη ήδη έχει εφαρμοστεί, που δείχνει ότι κάποια κέντρα στις ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενοι οι αντικειμενικές συνθήκες που υπάρχουν, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες, οδηγούσαν τα πράγματα εκεί. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε αυτά γιατί αφορούν την Ελλάδα, είναι τελικά το περιβάλλον μας. Έτσι, ενώ στο Ιράκ είχαμε την εικόνα που σας έδειξα, στη Συρία το 2020 έχουμε περίπου αυτόν τον χάρτη. Εκεί στο Ιδλίπ έχει αλλάξει λίγο, αλλά αυτός είναι γενικός ο χάρτης, που δείχνει στην ουσία μια, ας πούμε, τριχοτομημένη Συρία. Με κόκκινο είναι οι περιοχές που ελέγχουν οι δυνάμεις της νόμιμης κυβέρνησης της Συρίας. Με κίτρινο είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, Κούρδοι και Άραβες, υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ, εσχάτως και από τη Ρωσία σε κάποια κομμάτια. Με πράσινο είναι οι περιοχές που ελέγχονται από το λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, διάφορες ομάδες τζιχαντιστών που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τον ΟΗΕ, και με γκρι είναι η περιοχή που ζώνη ασφαλείας που ήθελε να κάνει η Τουρκία. Άρα, εάν δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράκ και στη Συρία, είναι αυτή που βλέπετε, ότι με κίτρινο είναι η περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι στο Ιράκ και στη Συρία, με κόκκινο
για το Ιράκ, το κράτος και ο στρατός του Ιράκ, με κόκκινο το ίδιο για τη Συρία, και τα υπόλοιπα τα είπαμε. Έχει σημασία αυτός ο χάρτης που βλέπουμε, γιατί δημιούργησε στην Τουρκία το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας. Θεωρεί δηλαδή η Τουρκία ότι αυτό, ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά αξίζει να αφιερώσουμε 2 λεπτά. Η Τουρκία, στην Τουρκία υπάρχει ένα έντονο αντιιμπεριαλιστικό κλίμα σε όλες τις, σε όλα τα κόμματα, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό φάσμα από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, αλλά και στο κοινωνικό φάσμα, με την εξής λογική, ότι δώσαμε τον εθνικοπελευθερωτικό μας αγώνα εναντίον των κακών ιμπεριαλιστών, οι οποίοι είχαν καταλάβει τη χώρα μας, και αυτό το αντιιμπεριαλιστικό πνεύμα το εκμεταλλεύονται εκάστοτε οι κυβερνήσεις όταν θέλουν είτε να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές. Ο Ερντογάν λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι στο λεγόμενο απελευθερωτικό αγώνα η Τουρκία δεν έριξε ούτε μία σφαίρα στους ιμπεριαλιστές. Δηλαδή συμφώνησε με τους Γάλλους και όχι μόνο δεν έριξε σφαίρα, πήρε οπλικά, οπλισμό και οχήματα και άλλα. Το ίδιο με τους Ιταλούς, το ίδιο και με τους Άγγλους. Ούτε μια σφαίρα εναντίον τους δεν έριξε. Ίσα ίσα συμφώνησε μαζί τους ο Μουσταφά Κεμάλ και εξασφάλισε στην ουσία την ανοχή τους και την υποστήριξή τους για να στραφεί αποκλειστικά εναντίον των Αρμενίων που είχαν απομείνει από τη γενοκτονία του 15 και των Ελλήνων. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν ξανά ο Ερντογάν ανέσυρε, για τους λόγους θα σας πούμε παρακάτω, ανέσυρε, έβγαλε από το σιρτάρι αυτό το σπαθί του αντιιμπεριαλισμού και είπε ότι οι κακοί ιμπεριαλιστές έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και πάνε να μας περικυκλώσουν. Και μέσα από αυτή την περικύκλωση θα οδηγήσουν την Τουρκία στο διαμερισμό. Αυτό το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας έπαιξε μεγάλο ρόλο στις πολιτικές που θα δούμε παρακάτω. Μία από τις θεωρίες που κυκλοφορούσαν στην Τουρκία και όχι μόνο, ήταν ο λεγόμενος κουρδικός διάδρομος. Ότι δηλαδή αυτό, ότι αυτό που βλέπουμε εδώ με κίτρινο ως de jure στο Ιράκ και de facto στη Συρία κουρδικές αυτόνομες περιοχές, ότι είχαν σαν στόχο για τη Συρία να δημιουργήσουν μέσα από την πρακτική των γαντονιών έναν κουρδικό διάδρομο, ο οποίος θα οδηγούσε είτε μέσω του Χατάι της Αντιόχειας, που οι Άραβες ούτως ή άλλως το θεωρούν αραβικά εδάφη, είτε μέσω της Λατάκιας με, ας πούμε, με μία δουλεία, θα οδηγούσε τους Κούρδους στην Μεσόγειο θάλασσα. Γιατί σήμερα η Τουρκία έχει μια στρατηγική, πέραν της στρατηγικής της παλινόρθωσης του Χαλιφάτου, σκέλος της οποίας είναι ο νεοοθωμανισμός. Με το Χαλιφάτο θέλουν να κυριαρχήσουν όλο στον μουσουλμανικό κόσμο, με το νεοοθωμανισμό στις περιοχές, στις χώρες οι οποίες προέκυψαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει και μια στρατηγική για την ενέργεια. Θέλει δηλαδή η Τουρκία, αφενός μεν, να γίνει παραγωγός χώρας, ιδιοκτήτης κοιτασμάτων και παραγωγός ενέργειας, και αφετέρου θέλει να γίνει χώρα ενεργειακός κόμβος και όχι τράνζιτ, όπως ήταν η Ουκρανία που είδαμε τι έπαθε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, πέραν το ότι υπάρχει ο κίνδυνος του διαμερισμού, ήθελε να αποτρέψει αυτό που βλέπετε. Μέσω του κουρδικού διαδρόμου θα υπήρχαν σχέδια, επαναλαμβάνω, δεν τα έχουμε δει, δημοσιεύματα επικαλούμαστε, που θέλουν μέσα από τον κουρδικό διάδρομο να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί ένας αγωγός πετρελαίου και ένας αγωγός φυσικού αερίου, ούτως ώστε τα πετρέλαια του Κερκού και της Μοσούλης, αλλά και της βορειοανατολικής Συρίας, που ήδη τα εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί με τους Κούρδους, να οδεύουν στην Μεσόγειο και εκεί θα συζητηθούν τις αγορές. Μέχρι στιγμής πάντως αυτός που είναι πολλαπλά κερδισμένος από τα πετρέλαια του Κερκού της Μοσούλης είναι η Τουρκία, γιατί μέσω ενός αγωγού οδηγούνται στον κόλπο των Αδάνων και ο πιο κερδισμένος και από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, τους Κούρδους και τις εταιρείες, είναι η Τουρκία. Βλέποντας λοιπόν και αυτό η Τουρκία, δημιουργήθηκε ο φόβος του Μεγάλου Κουρδιστάν, ότι δηλαδή αν τελικώς οι Κούρδοι αποκτούσαν αυτές τις δύο αυτόνομες περιοχές αυτονομία στην εξαγωγή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αυτό σημαίνει οικονομική αυτονομία, και η οικονομική αυτονομία και η ισχυροποίηση σημαίνει ότι αυτή η δυναμική που θα αποκτούσαν
θα επεκτηνόταν και στις δικές της περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους, με αποτέλεσμα να έχουμε το χάρτη που βλέπετε. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο φόβος οδήγησε την Τουρκία στην προσέγγιση με τη Ρωσία και το Ιράν. Είναι μια κορυφαία γεωπολιτική αλλαγή που έγινε μετά το 2015, μετά την κατάρρευση δηλαδή του αεροσκάφους. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, θα τους δούμε παρακάτω, που οδήγησαν τον Ερντογάν στη Μόσχα. Οδήγησε λοιπόν την Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας και σε συνεργασία με το Ιράν και μια εξέλιξη που και σε συνδυασμό με τις κινήσεις που έκανε στη συνέχεια ο Ερντογάν, έναν επιπλέον αγωγό υπήρχε ο Blue Stream, έκανε το Turkey Stream, συμφωνία για δημιουργία κατασκευή από τη Ρώσα ατόμ εργοστασίου παραγωγής ατομικής ηλεκτρικής ενέργειας ατομικού, περιμικού εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ερσίνα, αλλά και η S-300 και όχι μόνο, έχουν γίνει και άλλα βήματα. Όλα αυτά είναι εξελίξεις που δημιούργησαν σοβαρή καχυποψία στους κόλπους του ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και στη Δύση και θα έλεγα ότι βοήθησαν από την άλλη πλευρά τη Ρωσία να φτάσει κοντά σε ένα στόχο που στρατηγικό στόχο δεκαετιών από την περιοχή της Σοβιετικής Ένωσης που ήταν η αποδυνάμωση, ακόμα και η διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, τα είπαμε, διέβλεψε ότι η πολιτική των ΗΠΑ είναι η δημιουργία του Μεγάλου Κουρδιστάν και η έξοδος των Κούρδων στη Μεσόγειο. Τη χρεώνουν αυτή την πολιτική και στο Ισραήλ, το οποίο προτιμά με βάση τη λογική της Τουρκίας να μην φαίνεται στο προσκήνιο. Αυτό το σκεπτικό, με το σκεπτικό ότι αυτό θα οδηγούσε στο σταδιακό ήπιο στην αρχή διαμερισμό της, αποφάσισε να εκβιάσει τη ΗΠΑ, στρεφόμενη προς τη Ρωσία και το Ιράν. Είναι αυτό που ονόμασα στο βιβλίο που εξέδωσα πέρυσι, το Εκκρεμές της Τουρκίας, αναφερόμενος σε αυτή την ταλάντωση που έκανε για ένα διάστημα Ερντογάν μεταξύ προσέγγιση με τη Ρωσία. Μετά έκανε μια προσφορά ΗΠΑ, πήγαινε ξανά στη Αμερική. Μετά δεν υποχωρούσε στο βασικό αίτημα που ήταν η αλλαγή πολιτικής στην Ανατολική, στην εκείθεν του Ευφράτη. Και τελικώς η πολιτική αυτή, όπως είπαμε, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, μια Τουρκία με τεράστια σημασία γεωπολιτική για τη Δύση, μεγαλύτερη από ό,τι αυτή της Ελλάδας, μια Τουρκία όμως στραμμένη προς τη Μόσχα, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί αυτόματα και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική αξία της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση δυστυχώς έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε, γιατί ήδη θα δούμε παρακάτω ότι τι είναι να αλλάξει, η Τουρκία να ξαναγυρίσει το μαντρί για όπως θα δούμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία, εκμεταλλευόμενη λοιπόν την αδυναμία αυτής της Τουρκίας, άρχισε να την φέρνει κοντά της και θα έλεγα ότι έκανε η Ρωσία αυτό που δεν έκανε μέσω της Αμερικής, δηλαδή της επέτρεψε, της έδωσε την άδεια να κάνει στην ουσία τρεις εισβολές στη Συρία. Ήταν η επιχείρηση Ασπίδα του Ευφράτη, στη συνέχεια ο κλάδος Ελέας, την έβαλε στο Ιντλίπ με τις συμφωνίες της Αστανά και στην ουσία ενθάρρυνε την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης. Αυτή λοιπόν η συμπόρευση άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά στρατηγικής σημασίας μέχρι που ήρθε το Ιντλίπ. Εδώ στο Ιντλίπ τίθεται ξανά σε δοκιμασία οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. Πλέον ήδη έχουμε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων, δηλαδή η Ρωσία υποστηρίζει, αλλά μέσα από νόμιμες συμφωνίες, ένα κράτος αναγνωρισμένο και μια κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή υποστηρίζει το στρατό του Άσαν στις επιχειρήσεις που γίνονται στο Ιντλίπ, βλέπετε το χάρτη, ενώ η Τουρκία υποστηρίζει τους τζιχαντιστές, το λεγόμενο ελεύθερο συριακό στρατό και τους τζιχαντιστές. Αυτή λοιπόν, αυτό λέγεται πόλεμος δια αντιπροσώπων, που ορισμένες φορές φέρνει αντιμέτωπες και τις δύο δυνάμεις. Δηλαδή, είδαμε αρκετούς νεκρούς από βομβαρδισμούς ρωσικών αεροσκαφών, Τούρκους στρατιωτικούς και αξιωματικούς. Και πριν από λίγο είδα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε δήλωση ότι από τις εδώ στη Σαραγκή, που γίνεται σήμερα μια πολύ σοβαρή μάχη, ότι εκτοξεύτηκαν εναντίον της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας που βομβαρδίζει την περιοχή, εκτοξεύτηκαν κατευθυνόμενα βλήματα
τα οποία στην ουσία κατηγορούν ότι τα εκτόξευσαν Τούρκοι, που είναι ένα δείγμα ότι ο πόλεμος δια αντιπροσώπων τελικά γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις και συγκρούσεις απευθείας Ρώσων και Τούρκων. Εδώ ο χάρτης που βλέπουμε, για να δούμε δύο λόγια να πούμε τι γίνεται στο Ιδλίπ. Με μπλε είναι οι περιοχές που κατέλαβε ο στρατός της Συρίας από το Σεπτέμβριο του 19 μέχρι σήμερα. Με δύο λόγια, η συμφωνία της Ασταμάκη του Σότσι έλεγε ότι η Τουρκία θα δημιουργήσει 12 παρατηρητήρια, τα βλέπετε στο χάρτη, με το στρόγγυλο το κόκκινο, 12 παρατηρητήρια περιμετρικά του Ιδλίπ, για να βοηθήσει στον αφοπλισμό των τζιχαντιστών και τον έλεγχο πλευράς του στρατού της Συρίας των οδικών αξώνων που βλέπετε, του ΜΗ-4 και του ΜΗ-5. Η Τουρκία, αντί να κάνει αυτό, δημιούργησε αντί για 12 παρατηρητήρια, 12 στρατόπεδα με μόνιμες εγκαταστάσεις, τα επάντρωσε με άρματα πυροβολικό, αντιεροδορικά κτλ. Και δεν εφάρμοζε τη συμφωνία. Αυτό οδήγησε τον Άσαντ και τη Ρωσία από το Σεπτέμβριο να κάνουν επιχειρήσεις, να καταλάβουν τις περιοχές που βλέπετε. Σήμερα έχουν καταλάβει όλη αυτή τη νίκη, την νότια, έχουν φτάσει κοντά στο Μι-4 και η Τουρκία βοηθάει εδώ και 4 μέρες τους τζιχαντιστές να ανακαταλάβουν τη Σεραγή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση στο Ιδλίπ είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει τις ρωσοτουρκικές σχέσεις στο επίπεδο που ήταν αμέσως μετά την κατάρρευση του αεροσκάφους του Σουκόι 24 στις 24 Νοεμβρίου του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Α, ναι. Εδώ, ναι, όσο δοκιμάζονται οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, ανοίγει ο δρόμος για την επανεξέταση των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Αν και υπάρχουν απόψεις που λένε ότι οι ΗΠΑ και να τους ξαναδεκτούν θα θέσουν όρους, εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη ευκαιρία για να έχει η Ελλάδα μόνιμα κέρδη από αυτή την επιδείνωση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση, τον Άνατο και τις ΗΠΑ, χάθηκε σε μεγάλο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτά που είναι σε εξέλιξη, το Ιδλίπ, αυτές τις μέρες, ίσως να είναι το σοβαρότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και από τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη κτλ. Ακριβώς γιατί από τον επανακαθορισμό των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ θα καθοριστούν και οι δικές μας σχέσεις που είχαν αναβαθμιστεί το τελευταίο διάστημα λόγω της στάσης της τροφής Τουρκίας προς τη Μόσχα. Τα βαθύτερα αίτια, εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Το 2003, με έκπληξη οφείλω να ομολογήσω, είδα τον αντιστράτηγο Τουνσέρ Κιλίντς, μέχρι τότε Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, μόλις αποστρατεύτηκε, συμμετείχε σε μία εκδήλωση όπως καλή ώρα τώρα και πέταξε στην ουσία στην κυριολεξία μια βόμβα. Είπε ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει τη Δύση, τον ΝΑΤΟ και τη Δύση και να στραφεί προς τη Ρωσία και την Ευρασία. Αυτό ήταν κάτι πρωτάκουστο, ανήκουστο θα έλεγα, για τον τουρκικό στρατό, ο οποίος ήταν ο πιο πιστός φίλος και σύμμαχος του ΝΑΤΟ μέσα στην τουρκική πολιτική και πραγματικότητα αλλά και στους μηχανισμούς εξουσίας. Αυτό λοιπόν τότε προβλημάτισε πολύ κόσμο και αυτό που στο το συμπέρασμα που κατέληξα αλλά και αυτό που έλεγαν στις αναλύσεις του οι λεγόμενοι ευρασιατιστές, αυτή είναι, από αυτούς ξεκίνησε, από το βαθύ κράτος ξεκίνησε, είναι το εξής, ότι μετά το Ελσίνκι, την υπογραφή της συμφωνίας του Ελσίνκι που η Τουρκία στην ουσία άνοιξε ο δρόμος η Τουρκία να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτίμησε το βαθύ κράτος ότι οι αρχές που θα αναγκαστεί η Τουρκία σταδιακά προσαρμοζόμενη με, και με τις, ανοίγοντας τα κεφάλαια με τα θέλω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, ότι αυτές οι δυτικές αξίες θα υποχρεώσουν την Τουρκία κάποια στιγμή να δώσει πολιτιστική αυτονομία στους Κούρδους, που αυτό θα οδηγούσε σε πολιτική αυτονομία και στο τέλος σε διαμερισμό της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Τουρκία ήταν και υπό μία έννοια παραμένει το κουρδικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησαν ότι αν στραφούν προς τη Ρωσία
και προς την Ευρασία, όπου αυτές οι αρχές της Δύσης δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, ότι αυτό θα το αποφύγουν, θα αποκτήσουν ένα άλοθη, αλλά και μία ιδιότητα προστασία μέσα από αυτή τη συμμαχία και θα αποφύγουν τον διαμετισμό. Έτσι εκφράστηκε για πρώτη φορά η στροφή προς την Ευρασία το 2003 και την είδαμε να υλοποιείται, να πείθεται ο Ερντογάν. Οι πολιτικοί εκφραστές πέρα από το βαθύ κράτος ήταν αριστεροί εθνικιστές στην Τουρκία, υπάρχουν και τέτοιοι στην Τουρκία, σκληροί εθνικιστές, κυρίως εκφράζονται κυρίως μέσα από το κόμμα του Ντογού Περιτσέκ, ένα παλιό μαοϊκό κόμμα, αλλά και άλλες αριστερές τάσεις. Αυτοί ήταν οι οποίοι μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους το 2015, το οποίο αυτοί οι Κύπροι θεωρούν ότι ήταν μια προβοκάτσια για να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, ότι μετά από εκεί αυτοί ήταν οι Κύπροι που έπεσαν τον Ερντογάν. Φυσικά και η πολιτική προχώρηση ο Πούτιν, του οικονομικού στραγγαλισμού της Τουρκίας με τις κυρώσεις που επέβαλε στην Τουρκία μετά την κατάρρευση. Και έτσι ο Ερντογάν ζήτησε τον Ιούνιο του 15, του 16, ζήτησε συγγνώμη. 20 μέρες μετά έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος, ακριβώς για να ανακόψει αυτή την πορεία του Ερντογάν προς τη Ρωσία. Τελικά το πραξικόπημα απέτυχε και στις 9 Αυγούστου ο Ερντογάν επισκέφθηκε την Πετρούπολη και εκεί έγινε ο αραβόνας, ίσως και ο γάμος, και τα δυο μαζί γίνανε, για να ακολουθήσουν όσα είδαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αυτή τη στρατηγική σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία. Μένουμε εδώ να δούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά για να ξαναρθούμε στο σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας, γιατί σχετίζεται αυτό με την πολιτική που ασχολούνται η Τουρκία απέναντί μας. Λοιπόν, θαλάσσιες ζώνες και Ελλάδα. Θα έλεγα, άγγιλε σε επίπεδο ακαδημαϊκών, ξέρετε ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, πέρα από το κράτος του τουρκικού που λειτουργεί, το τι κάνει το ελληνικό κράτος εκτός των όνων, το είδαμε χθες και στα νησιά μας, όταν εθνοφύλακες επιτίθενται σε στρατόπεδο του τακτικού στρατού, όταν πολίτες δέρνουν και βιοπραγούν εναντίον αξιωματικών της αστυνομίας και όλα αυτά. Η Τουρκία λοιπόν, εκτός από ένα λειτουργικό κράτος που παράγει και στρατηγική και πολιτική, έχει και ένα πολύ σκληρό ακαδημαϊκό κατεστημένο. Εγώ γράφτηκα σε αυτό το Ακαδημία, εάν δείτε πόσες μελέτες παίρνω σε καθημερινή βάση για όλα αυτά τα θέματα από την ελληνική πλευρά, μία το μήνα ή μία το δίμηνο. Αυτή λοιπόν η ακαδημαϊκή κύκλη, η ακαδημαϊκή... Από Τούρκους... Ναι, στο Ακαδημία, όσοι είναι, αν γραφτεί στο Ακαδημία, επειδή κάποια στιγμή πήγα να κάνω ένα διακριτικό και γράφτηκα και αν είσαι μέρος, εκεί σου στέλνω. Τώρα, αυτοί λοιπόν από τη δεκαετία του 60 άρχισαν να επεξεργάζονται σε θεωρητικό επίπεδο και κυρίως με κείμενα γραμμένα στην Αγγλική και να παρουσιάσουν τις θεωρίες τους διεθνώς για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και κάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, σαν δηλαδή να είναι σε ένα τραπέζι, ένα ανθοδοχείο που κάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αυτά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, τα στήριξαν με νομικό περιτύλιγμα και τα άρχισαν να παρουσιάζουν από τη δεκαετία του 60, όμως αυτό που πυροδότησε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο ήταν ο πρίνος το 1973. Από εκεί και μετά η Τουρκία άρχισε μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου να ξετυλίγει, να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Αυτό που επιδείνωσε την κατάσταση και αποδυνάμωσε τη θέση της πατρίδας μας ήταν η έκδοση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ το 1974. Να ξέρουμε ότι μέχρι το 1974 ο Έλληνας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας είχε δύο καπέλα, ένα εθνικό και ένα νατοϊκό. Με το νατοϊκό είχε τον απόλυτο έλεγχο του εναέριου χώρου της Ελλάδας. Όχι μόνο ονόματι της Ελλάδας, αλλά και ονόματι του ΝΑΤΟ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς επειδή υπήρχε το ΝΑΤΟ, κανένας δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αιγαίου.
Και με τον ίδιο τρόπο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με δύο καπέλα, είχε τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται κάτω από το ΕΦΑΕΡ Αθηνών, αυτό είναι στην ουσία του. Όταν όμως βγήκαμε από το ΝΑΤΟ, τα καπέλα τα έδωσαν οι Έλληνες αξιωματικοί, οι ανώτατοι, ο αρχηγός Γέννη και Αιγαία, και έτσι στην ουσία άνοιξε διάπλατα, όχι και κόκορτα, πήγε ολόκληρη στην Τουρκία να αρχίσει να εξελικτώνει τις διεκδικήσεις της και μέσα από παραβιάσεις των εναέριων χώρων, οι οποίες ήταν ελάχιστες στη δεκαετία του 70, αλλά σταδιακά, ξέρετε, εκπαιδεύτηκαν και άρχισαν, έχουμε αυτή την κατάσταση στην τραγική που είναι σήμερα, αλλά και στη θάλασσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θάλασσα, η Τουρκία άρχισε να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο, το οποίο θα το δούμε και το επόμενο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιο είναι το μοντέλο? Βγάζει πρώτα ένα ερευνητικό σκάφος, δεσμεύει μια περιοχή Ναύτεξ στα διεθνή ύδατα και βγάζει εκεί ένα ερευνητικό σκάφος για να κάνει σεισμογραφικές έρευνες. Τότε αντιδράει η Ελλάδα, στέλνει η Τουρκία ίσως για συνοδεία μια φρεγάτα, απαντούμε εμείς μια φρεγάτα, γίνεται συσσόρευση δυνάμεων εκεί και τελικώς για να αποφυθεί ο πόλεμος έχουμε την παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής και ακολουθούν τα εξής. Δεκαετία του 70 λοιπόν είχαμε το χώρα. Το χώρα έβγαινε στο Αιγαίο, είχαμε την αντιπολίτευση που έλεγε βυθίσατε το χώρα και έτσι φτάσαμε το 1977 για την εκτόνωση της κρίσης που είχε δημιουργηθεί με τις εξόδους του χώρα, φτάσαμε στη Βέρνη. Όπου εκεί θα δούμε τι έγινε. Μετά το 1987 είχαμε το σεισμί, Μάρτιο του 87 και εκεί το ίδιο μοντέλο της κρίσης, βγήκε το ερευνητικό σκάφος σεισμικ, είχαμε μια κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, εκεί το διαχειριστήκαμε σε επιχειρησιακό επίπεδο καλά. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες μετά ακολούθησε το Νταβός, θα δούμε τι σημαίνουν αυτά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στη Βέρνη το 77 Καραμανής και Ντεμιρέλ, συμφώνησαν τα δύο κράτη μέχρι να οριοθετήσουν την υφαλοκριτή μεταξύ τους την εμφαλοκριτήδα, να μην στέλνουν στις υποοριοθέτησες περιοχές ερευνητικά σκάφη. Αυτό κράτησε 10 χρόνια, το 1997 είδαμε, το 87 είδαμε την κρίση του Μαρτίου. Η οποία κρίση του Μαρτίου, είπαμε ότι το χώρα οδήγησε στη Βέρνη και είχαμε μια πολιτική διευθέτηση με το πρωτόκολλο της Βέρνης, η κρίση του Μάρτιου 87 οδήγησε τον Νταβός, βλέπουμε τον Παπανδρέου με τον Ζαν, τότε ο Καραμπελιάς ήταν στα Κάγκελα, στους δρόμους και όταν ήρθε ο Ζαν εδώ στην, ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης που έγινε στον Νταβός, τι συμφωνήθηκε στον Νταβός, σε όλα τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου να μην στέλνουν ερευνητικά σκάφη Τουρκία και Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα δέχθηκε 6 μίλια έξω από το Φάληρο να μην στέλνει ερευνητικά σκάφη. Αυτό έγινε το 1988, έγινε και το μη πόλεμος, το Κυπριακό στο γράφει όλα αυτά που ανάγκασαν τον Ανδρέα Πανδρέο να πει το περίφημο μέα κούλπα στη Βουλή όταν δέχθηκε σκληρές επικρίσεις από το Πατριωτικό Πασό. Εδώ λοιπόν, ενώ η Τουρκία ξεδιπλώνει τη δεκαετία του 70 και του 80 ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις της, έχουμε την εμφάνιση, την υπογραφή της συμφωνίας του Μοντέγκο Μπέι, της συμφωνίας για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, 10 Σεπτεμβρίου του 82, η οποία τέθηκε σε ισχύ όταν την επικύρωσε, αν δεν κάνω λάθος, το 60% των κρατών που την υπέγραψαν. Τότε λοιπόν η Ελλάδα την επικύρωσε το 1995 με τον νόμο 2321, στον οποίο η Ελλάδα λέει, η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οποιοδήποτε χρόνο το δικαίωμα της να επεκτείνει την αιγύρια ζώνη μέχρι τα 12 μίλια. Εδώ καταρχάς βλέπουμε δύο πράγματα, ότι ενώ από το 82 υπογράφηκε η συμφωνία, την επικυρώσαμε το 1995, ενώ πρέπει να είμαστε από τους πρώτους. Και αυτό γιατί για δύο λόγους. Αφενός μεν το εθνικό δίκαιο που είχαμε δικαίωμα με το εθνικό δίκαιο να επεκτείνουμε στα 12 μίλια ισχυροποιούνταν με αυτή τη συμφωνία και το δεύτερο ότι είχαμε και μια νέα εισαγωγή μιας έννοιας, της έννοιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Τι σημαίνει 12 μίλια και γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας. Ακούτε τη φιλολογία, ακούμε τη φιλολογία, δύο λέξεις μαγικές, οι οποίες δεν είναι και καθόλου αθώες, αλλά και δεν είναι και σχεδιασμένα στο πόδι, είναι επιστημονικά σχεδιασμένα. Επιχειρήσεις επιρροής της ελληνικής κοινής γνώμης. Οι δύο λέξεις είναι ποια. Ποιες. Πρώτον είναι η συνεπετάλευση και δεύτερον είναι η χάγη. Λοιπόν, τι σημαίνει χάγη. Όταν μας λένε χάγη, και έχουν και μια σειρά από επιχειρήματα, δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε, λένε ότι θα πάμε με τον χάρτη τον αριστερό, που σημαίνει ότι με λευκό είναι τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πάμε στον δικαστή, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση για μας, τη χειρότερη ακόμα, γιατί δεν το κάνει η Τουρκία δηλαδή τώρα. Ακόμα και στην περίπτωση που πάμε με υπογράφοντα συμβασιλικό μόνο για ένα πράγμα, για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, οι δικαστές θα κληθούν να μοιράσουν το λευκό, δηλαδή το 50% των υδάτων του Αιγαίου. Εάν όμως πάμε με το δεξί χάρτη, ο δικαστής θα κληθεί να μοιράσει μόνο το 19% του Αιγαίου. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση για μας, αν δώσει ακόμα και το 50% των διεθνών υδάτων, θα δώσει 9,5% στην Τουρκία. Που πάλι είναι η καλύτερη περίπτωση για μας, γιατί το Αιγαίο γίνεται, όπως βλέπετε, μια ελληνική θάλασσα. Τώρα, γιατί η φιλολογία περί Χάγης. Η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχθεί να πάμε μόνο για την οριοθέτηση, αν και επαναλαμβάνω, απορώ ή δεν το κάνει. Αν πάμε χωρίς να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, η Τουρκία θα κερδίσει πολλά και αυτό θα την υποβοηθήσει στη συνέχεια τη διεκδίκηση και των άλλων ζητημάτων που βάζει στο τραπέζι, θα δούμε συνέχεια ποια είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ως αντίδραση λοιπόν μετά την επικύρωση από την Ελλάδα, ως αντίδραση η Τουρκική Βουλή μετά την κύρωση της συμφωνίας από την Ελλάδα εξισορρόπησε με ψήφισμά της 8 Ιουνίου του 1995 την τουρκική κυβέρνηση εν λευκό και στο διηνεκές, που σημαίνει ισχύει μέχρι σήμερα το ψήφισμα, να κηρύξει πόλεμο στην Ελλάδα σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει την αιγαιρίτιδα ζώνη, προσέξτε. Ενώ πιο πριν όταν ήταν προφορικό το Σκάζου Μπέρι ήταν αν κάνει 12 μίλια. Στη συνέχεια φοβούμενοι ότι η Ελλάδα θα κάνει 10 μίλια και δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει πόλεμο, είπε πάνω από τα 6 μίλια. Δηλαδή, αν κάνουμε 6,5 μίλια, η Τουρκία με βάση αυτό το ψήφισμα θα μας κάνει πόλεμο. Εδώ είναι η τουρκική μεγάλη, είναι η τουρκική εθνοσυνέλευση του μεγάλου τουρκικού έθνους. Αυτή είναι η ονομασία της τουρκικής βουλής. Ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, είμαστε στο 95, είπαμε το Κάζους Μπέλι, το 96 έχουμε επανάληψη του μοντέλου κρίσης, αλλά αυτή τη φορά δεν γίνεται με ερευνητικό σκάφος. Τη φορά αυτή η κρίση γίνεται με ένα σκάφος που εξόκυλε το Φιγκένα κάτω, ένα μότωση που εξόκυλε στη μικρή Ήμια, νομίζω, και εκεί ήταν μια κρίση, επαναλαμβάνω, σχεδιασμένη, ασχέτως αν ήταν σχεδιασμένο το ατύχημα με το μότωση, σχεδιασμένη και αυτή εκτός Άγκυρας και Αθήνας, δηλαδή και οι δυο προηγούμενες, και έχουμε μαρτυρίες γι' αυτό, αλλά και αυτή σχεδιάστηκαν αλλού, και έτσι δόθηκε ευκαιρία στην Τουρκία, για πρώτη φορά η Τουρκία, ενώ μέχρι τότε έθετε άλλα ζητήματα, για πρώτη φορά έθεσε ζήτημα κυριαρχίας, είπε ότι τα ίμια είναι τουρκικά, με μια ρηπατική διακύρωση, και πάνω στην κρίση των ημείων, ξεδίπλωσε τη θεωρία των 157 νησιών και βραχονησίων, τα οποία είναι αδιευκρίνηση της κυριαρχίας. Για να ξέρουμε τι εννοεί η Τουρκία, λέει ότι όσα νησιά δεν αναφέρονται με το όνομά της σε διεθνείς συμφωνίες με τις οποίες η Ελλάδα πήρε τα νησιά του Αιγαίου, αυτά τα νησιά είναι ακαθόριστες αδιευκρίνησης της κυριαρχίας. Ενώ οι συμφωνίες λένε τη Λέσβο και τις παρακείμενες νησίδες και βραχονησίδες. Αυτό λένε. Η Τουρκία δεν το δέχεται αυτό και λέει φέρετε μου πού το γράφει. Και πάνω σε αυτό στηρίζει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Εδώ λοιπόν μετά τα Ήμια, δεν σταματήσαμε εκεί, μετά τα Ήμια ακολούθησε η Μαδρίτη, σας είπα. Με το χώρα έχουμε τη Βέρνη,
με το Μάρτιο του 87 έχουμε τον Ταβός, με τα ΗΜΕ έχουμε τη Μαδρίτη. Τι είναι στη Μαδρίτη, για να δούμε. Σεβασμό, οι δύο χώρες δεσμεύονται με αυτή τη διακήρυξη της Μαδρίτης. Σεβασμό στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της κάθε χώρας στο Αιγαίο. Προσέξτε τις λέξεις, θα έχει σημασία να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία τους. Δηλαδή εδώ γίνεται πλήρης ισοπαίδωση, ό,τι δικαιούται, ό,τι δικαιώματα έχει η Ελλάδα στο Αιγαίο, τα έχει η Τουρκία. Γιατί αυτό είναι αφαίρετο. Δηλώνω ότι έχω δικαιώματα και ότι αυτά είναι σημαντικά, μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την εθνική μου κυριαρχία. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα. Προσέξτε, όταν λέμε ζωτικά συμφέροντα, εννοούμε όποιος επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, στην ουσία δικαιούται να κάνει πόλεμο. Άρα νομιμοποιούμε δια της τεθλασμένης και το casus belli με τη διακήρυξη της Μαδρίτης. Όταν δε ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος ρώτησε τον συγχωρεμένο τον αείμνηστο, τον Γιάννο Κρανιδιώτη, γιατί το υπογράψατε αυτό το πράγμα, είπε ότι δεχθήκαμε αφόρητες πιέσεις από την Albright, που ήταν παρούσα εκεί και κρατούσε και τα μολύβια, και έτσι λέει αναγκαστήκαμε να... Όμως αυτά θα τα πληρώσουμε, γιατί βλέπουμε ότι όταν προσπαθούμε να αποκρούσουμε τις τουρκικές διεκδικήσεις, αυτοί μας δίνουν αυτό. Μα λέει εσείς το υπογράψατε. Ακολούθησε η συμφωνία του Ελσίνκη, 3 χρόνια μετά, στην οποία τι δεχθήκαμε. Κάθε υποψήφιο κράτος θα πρέπει να φέρνει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου τις συνοριακές του διαφορές με ένα κράτος μέλος. Δηλαδή, στην ουσία, μετατοπιστήκαμε, δεν είπα, με ότι μέχρι τότε συνεχίζει να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο αυτό, η Ελλάδα αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζει ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ένα ζήτημα έχουμε την Τουρκία, την οριοθέτηση της Ευρωπαϊκής και μετά τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ λοιπόν αναγνωρίζουμε και συνοριακά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει η συνθήκη της Λοζάνης δεν ήταν όλα αρνητικά, είχε και θετικά πράγματα. Ποια ήταν τα θετικά πράγματα? Τα θετικά ήταν τα εξής. Ότι μέσα από αυτή το δρομολόγιο των 38 κεφαλαίων έπρεπε η Ελλάδα να έχει και η Κύπρος να κάνουμε μια στρατηγική, Ελλάδα πρώτα, να κάνουμε μια στρατηγική που σε κάθε, φανταστείτε σαν ένα λεωφορείο που έχει να κάνει 38 στάσεις και σε κάθε στάση η Τουρκία με μια πολύ προσεκτικό πολιτικό σχεδιασμό να την υποχρεώνουμε για να ανοίξει και να κλείσει ένα κεφάλαιο, να ξεφορτώνει κάτι το οποίο αφορά απειλή διεκδίκηση εναντίον της Κύπρου της Ελλάδας. Αυτό επαναλαμβάνω έχει μια λογική με μια προϋπόθεση. Ότι η Τουρκία καίγεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι έχει πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν την έχει, καταραίει όλο το οικοδόμημα που τελικώς είδαμε ότι κατέρευσε. Πάντως, αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια, 99 μέχρι το 2015, είναι αλήθεια ότι και λόγω των διαρνητικών επαφών, αλλά και λόγω αυτής της λογικής της συμφωνίας, ότι δεν είχαμε κάποια μεγάλη ελληνοτουρκική κρίση. Όμως, ενώ αυτά τα χρόνια εμείς αποκοιμηθήκαμε και διαλύσαμε την αμυντική μας βιομηχανία και αποδυναμώσαμε και την εθνική μας άμυνα, μη παραγγέλλοντας σύγχρονα οπλικά συστήματα όπως επιβάλλουν τεχνολογικές εξελίξεις, η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια μας αποκοίμησε και δημιούργησε μια πραγματικά αξιοθαύμαστη αμυντική βιομηχανία, έκανε εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τα επόμενο διάστημα, αν δεν κάνουμε κάτι, μπορεί να οδηγήσουν και στην ανατροπή της ισορροπίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, το 2015, όταν η Τουρκία, προσέξτε τις χρονολογίες, όταν άρχισαν οι ευρασιατιστές να πείθουν τον Ερντογάν ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός, τότε Πρωθυπουργός, που θα οδηγήσει την Τουρκία σε διαμελισμό, παρά το τους Αμερικανούς στρέψει το πρόσωπό σου προς τη Μόσχα, τότε έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα, εθνική προτεραιότητα, την ακεραιότητα της Τουρκίας και τον Μπεκά Σορνού, αν έχουμε κάνει το κομματί, δηλαδή το θέμα της επιβίωσης της Τουρκίας και δεύτερη, τρίτη, 17η προτεραιότητα, την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Και έτσι
Ασχέτως του ότι σύμφωνα με τους σημειωτικούς λένε ότι οι κυβερνήσεις Καραμανή δεν ακολούθησαν τη λογική του Ελσίνκη και κατέρευσε, όμως η λογική του Ελσίνκη κατέρευσε το 2015, όταν ο Ερντογάν είπε «Γεια σου Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα προστατέψω την ακεραιότητα της χώρας μου». Και τότε, για πρώτη φορά, μετά το 1996, μετά τα Ίμια, είχαμε πάλι συνθήκες κρίσης, όταν ξαναέβγαλε και το 2015 και το 2016 και το 2017, έβγαλε το ερευνητικό σκάφος ΣΕΣΜΕ στο Αιγαίο, χωρίς όμως να έχουμε σοβαρές κρίσεις. Λοιπόν, με δύο λόγια, ποιοι είναι τουρκικοί ισχυρισμοί και διεκδικήσεις για το Αιγαίο: γκρίζες ζώνες, διεκδίκηση νησιών, αποστρατικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θαλάσσια σύνορα, υφαλοκρηπίδα, ενέργος χώρος, FAL, έρευνα και διάσωση, τα όρια, όλα αυτά. Να πάμε γρήγορα. Ένα πράγμα που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή, είναι αυτό το, τα 18 νησιά που λέει η Τουρκία, τουρκικά νησιά που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα τα κατέχει και στρατιωτικά. Ενώ μέχρι τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας κατοικούνταν μόνο από Έλληνες, η Ελλάδα πονηρά σκεπτόμενη και καταστρατηγώντας την νοοτροπία του Ελσίνκη, έστειλε κρυφά στρατεύματα, επάνδρωσε με στρατιωτικές μονάδες αυτά τα 18 νησιά και τώρα είναι υπό στρατιωτική κατοχή. Αυτή η θεωρία ξεκίνησε πρώτα από αυτούς τους ευρασιατιστές, από κάποιους περιθωριακούς δηλαδή, που πήγαιναν στην Μίλητο και στα δίδυμα απέναντι από το Γαϊδουρονήσι και το Αγαθονήσι και με κάτι σημαίες λέγανε θα πάμε στα νησιά μας, και σταδιακά αυτή η θεωρία την ενστερνίστηκε, την υιοθέτησε η αξιωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα είδαμε προθέσω ΑΚΑΠ, μας μίλησε για 18 νησιά. Εδώ λοιπόν, κατεχόμενα από την Ελλάδα και ζήτησε από την Ελλάδα να αποσύρει στρατεύματα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί επαναλαμβάνω θα το βρούμε μπροστά μας, και εδώ είναι τα 18 νησιά που τα παρουσιάζει σε χάρτη αυτός που γέννησε αυτή τη θεωρία, ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν λέει ότι αυτά είναι τα 18 νησιά, που φυσικά βάζει και μέσα και το Γαϊδουρονήσι και τη Γάβδο, το Κουφανήσι, με τα τουρκικά τους ονόματα. Τώρα, πάμε γρήγορα σε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Λοιπόν, ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ γρήγορα να πούμε ότι ενώ η Ελλάδα κύρωσε τη συμφωνία το 1995, η Κύπρος που έχει ένα κράτος πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό, χωρίς να πούμε τι σημαίνει αυτό, δεν έχει προβλήματα και η Κύπρος, την κύρωσε το 1988, όπως βλέπετε. Και αμέσως μετά, το 2013, οριοθέτησε με την Αίγυπτο η Κύπρος ένα νησί ημικατεχόμενο χωρίς ναυτικό και αεροπορία, έπεισε μια μουσουλμανική χώρα και υπέγραψε τη συμφωνία οριοθέτησης. Και προσέξτε, και αυτό να το προσέξουμε. Τρία χρόνια μετά υπέγραψε και η συμφωνία συνεκμετάλλευσης. Τι είναι πρώτα οριοθετής και μετά υπογράφει συμφωνία συνεκμετάλλευσης που λέει τι? Ότι για κοιτάσματα που θα βρεθούν πάνω στην όριο γραμμή, σε αυτή τη συμφωνία καθορίζονται οι όροι της συνεκμετάλλευσης. Μόνο για κοιτάσματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι κοινά. Και υπάρχει τρόπος, μάλιστα για το κοίτασμα Αφροδίτη, θα δούμε παρακάτω αμέσως τι έγινε, το Ισραήλ έχει μεγάλο 1,5%. Γιατί αυτό εκτείνεται σε ποσοστό 1,5% στη δικιά του αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εδώ βλέπουμε τις ημερομηνίες πότε οριοθέτησε και με το Ισραήλ και με το Λίβανο. Με το Λίβανο, ο Λίβανος δεν έχει κυρώσει ακόμα γιατί παρενέβη η Τουρκία. Υπάρχει συμφωνία, εκκρεμεί η κύρωση από τη Βουλή της Λιβάνου. Το 8 η Κύπρος έκανε τον πρώτο γύρο αδειοδότησης και έδωσε το 12 σε μια αμερικανο-εβραϊκή την Noble Energy και στην Τελέκ την Ισραηλινή. Εδώ βλέπουμε ημερομηνίες των αδειοδοτήσεων, να μην σας κουράζω. Και εδώ βλέπουμε τι έχει ποιος στην Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία χώρισε θαλασσοτεμάχια μόνο νότια της Κύπρου για λόγους ευνόητους, όπως αντιλαμβάνεστε, και κάτω βλέπουμε την ΑΟΣ της Αιγύπτου και, του Ισραήλ και σε εταιρείες δραστηριοποιούνται. Γιατί έχει σημασία αυτή η εικόνα? Έχει τεράστια σημασία γιατί αυτή η εικόνα ανοίγει την όρεξη, αν επιτρέπετε, στην Τουρκία, η οποία τιμωρείται πραγματικά από τη γεωγραφία,
Γιατί αν και έκανε αρκετές έρευνες στη δικιά της ΑΟΣ, την νόμιμη, δεν βρήκε πουθενά, δεν ανακάλυψε φυσικό κύτταρμα φυσικού αερίου. Η Τουρκία λοιπόν, για να μπορέσει να εκδικηθεί τη γεωγραφία, έκανε τη δικιά της γεωγραφία και το δικό της διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, ερμήνευσε πάλι αυτό που λέει για τα ελληνικά νησιά, ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Δίνει στην Κύπρο υφαλοκρηπίδα μόνο 12 μίλια, όσο δηλαδή είναι τα χωρικά ύδατα, η εγκαιρέτητα ζώνη, και την υπόλοιπη βλέπετε ότι την χωρίζει με τον τρόπο που βλέπετε. Εδώ να πούμε ότι το 2011, το 8 υπέγραψαν με την Όβρη, το 11 έπλεε η εξέδρα αυτή που βλέπετε, έπλεε προς το οικόπεδο 12, στο κοίτασμα Αφροδίτη. Τότε η Τουρκία αντέδρασε και τότε. Ο Ερντογάν έστειλε, πρωθυπουργός τότε, έστειλε το ερευνητικό πύρι Ρέις, ένα παλιό σκάφος, με συνοδεία της φρεγάτας Κερασούντας και της κορβέτας Μπαρτίνη, είναι το Βυζαντινό Παρθένιο. Έστειλε λοιπόν στο 12 για να αποτρέψει την εγκατάσταση της εξέδρας. Τότε όμως Χίλαρη Κλίντον, υπουργός εξωτερικών, είπε ότι όποιος τολμήσει και παρεμποδίσει αμερικανικά συμφέροντα θα αντιδράσουν με κάθε μέσο και για καλό και για κακό έστειλε εκεί και τη φρεγάτα Μοντερέι, εκτός από τη δήλωση. Να σημειώσουμε ότι για να δείτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις προκαλούν το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων, υπήρχε στην ίδια περιοχή και ένα αγγλικό και ένα ρωσικό πολεμικό. Η επιχείρηση λοιπόν τότε απέτυχε τις Τουρκίες, έγιναν και κομικοτραγικά πράγματα, και όμως άλλο ένα πλεονέκτημα του Τουρκίου κράτους. Οι αδυναμίες που εντόπισε εκεί ο Ερντογάν στο 12 τον οδήγησαν, το κράτος του δηλαδή, να κάνει ένα νέο σχέδιο. Βλέποντας λοιπόν ότι το διεθνές δίκαιο δεν ευνοεί τις τουρκικές βλέψεις και τα συμφέροντα, αλλά και την αδυναμία του Πίδη Ράις και άλλων μέσων να αποτρέψουν τη γεώτρηση στο 12 και να εκτρέψουν το ρούτο των προηγούμενων εξελίξεων, υιοθέτησε τις εισηγήσεις του κράτους για αγορά σύγχρονων ερευνητικών σκαφών και στη συνέχεια πλωτών γεωτρυπάνων. Πήρε το Πολάρκος από την Νορβηγία και το μετέτρεψε σε Μπαρμπαρός Καρετίν Μπαρμπαρός Πασά. Εδώ η ονοματοδοσία έχει σημασία. Για παράδειγμα έβαλε την τρίτη γέφυρα της Κωνσταντινούπολης, την έβαλε για Βούζ, γιατί ήταν ο Πασάς που ξεκλήρισε τους Αλεβίτες, θυμάστε τότε είχαμε τα γεγονότα, στον Γκεζί και τα λοιπά. Εδώ έβαλε Μπαρμπαρός Καρετίν Πασά, ένας εξισυναμισμένος Μυτιλινιός, καπετάνιος, του δώσαν αξιώματα και έγινε τελικά ναύαρχος του Οθωμανικού στρατού. Δεν το έκανε στην τύχη αυτό, γιατί πού ξέρετε, με την κατάσταση που έχει δηλαδή, μπορούμε να δούμε και άλλους εξισλαμισμούς, εάν γίνουν αυτά που θα δούμε παρακάτω. Και στο δεύτερο ερευνητικό που χτίστηκε στα τουρκικά ναυπηγεία, το ονόμασε ο Ρους Ρέις, τον αδερφό του Χαϊρετίν. Σόι πάει το βασίλειο, όλη η οικογένεια έφυγε. Λοιπόν, μετά πήρε το πρώτο γεωτρύπανο, το έβαλε Πορθητής, και αυτό έχει τον συμβολισμό του. Εμείς μπορεί να το λέγαμε Μανταλένα, για παράδειγμα, το δίναμε τέτοιο όνομα. Όπως νοηματοδοτήσαμε και τα 200 χρόνια, έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή είναι... Και εδώ είναι το Γιαβούς, ο Σουλτάνος που έκανε το ξεκλείδισμα των Αλεβιτών. Εδώ γιατί είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι καθοδόν εμπλό, όχι καθοδόν, και το Σερτάο, το τρίτο γεωτρύπανο, το οποίο θα το βαφτίσει νομός, λέει, θα είναι ο Ερντογάν. Εγώ λέει το έχω το όνομα, θα του δώσω εγώ το όνομα, το οποίο οδεύει και αυτό στην περιοχή. Εδώ βλέπουμε που τρύπησαν τα τουρκικά γεωτρύπανα, τα ξέρετε, τα ακούσατε αυτά. Ποιος είναι ο στόχος του Ερντογάν? Ο στόχος του Ερντογάν με την αγορά 2 ερευνητικών και των 2 συν 1 πλοίων γεωτρήσεων, είναι να εκβιάσει τις εμπλεκόμενες εταιρείες αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία για να πάρει μερίδιο 50% από τα έσοδα της Λευκωσίας. Αυτό θέλει. Λέει, δώστε μερίδιο και τελείωσαν όλα. Ηρεμία και ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, στόχος είναι να βρει μεγάλο κοίτασμα με τις έρευνες που κάνει, είτε σεισμογραφικές, είτε
διακρίσεις και με όπλο αυτό το μεγάλο κοίτασμα να πει τις μεγάλες εταιρείες. Όχι, το έχει δηλώσει ήδη. Εμείς λέμε, αν βρούμε κοίτασμα, θα δώσουμε και στους Ελληνοκύπριους. Γιατί, για να νομιμοποιήσει την απέτησή του, να πάρει και αυτός από αυτά που έχουν βρει ήδη η νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου. Μέχρι στιγμής πάντως δεν κατάφερε τίποτα από τα δυο, γι' αυτό έστειλε πριν από λίγους μήνες, για πρώτη φορά από το 1974, τον Υπουργό Άμυνας και τους τέσσερις αρχηγούς των κλάδων, στρατό, ναυτικό, αεροπορία και ΓΕΘΑ. Τους έστειλε όλους στην Κύπρο, έκανε επιθεώρηση σε όλους τους σχηματισμούς που ξέρετε σε στρατιωτική συμβολισμό, όταν κάνεις επιθεωρήσεις, είναι παραμονές επιχείρησης. Και σε περίπτωση που δεν καταλάβαμε τι ήθελε να μας πει με αυτά, το είπε και φανερά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση του 1974. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ενώ συμβαίνουν και άλλα πράγματα, εμφανίζεται και αυτό, θα δούμε μετά γιατί το έκανε, ποιο είναι το στρατηγικό πλαίσιο για την Τουρκία και τι έκανε για να σπάσει αυτό τον πολιορκητικό κρυό που, από τον οποίο υποτίθεται πολιορκείται. Ενώ λοιπόν είναι αυτό το στρατηγικό πλαίσιο, η Τουρκία και το ένα στην περιοχή Ιράκ και Συρίας και το δύο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αυτό. Και αναφέρομαι στο βαθύ μπλε, δηλαδή στην ΑΟΣ της Κύπρου και τις εμπλεκόμενες εταιρείες εκεί, γιατί όπου εμπλέκονται εταιρείες, κανονικά πίσω από τις εταιρείες υπάρχουν και οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες. Δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφέρομαι βαθμό σημασίας. Και βλέποντας η Τουρκία ότι αυτό που γινόταν στην Κύπρο επεκτείνεται πλέον και νότια της Κρήτης, για να σπάσει αυτό λοιπόν είπαμε, το, σας το εξήγησα, της δημιούργησε το σύνδρομο της πολιορκούμενης χώρας, τι έκανε, έκανε εισβολές εδώ στην Συρία και έτσι απέτρεψε και σε κάποιο βαθμό το πέτυχε, για να είμαστε ειλικρινείς, τη δημιουργία του κουρδικού διαδρόμου για να αποφύγει το μεγάλο Κουρδιστάν, ενώ για να αποφύγει την πολιορκία στην Ανατολική Μεσόγειο έκανε αυτό. Τώρα, εννοώ τη συμφωνία με τη Λιβύη και εκτός από τις παραβιάσεις στην Κυπριακή Όρος. Τι αποσκοπεί με την συμφωνία με τη Λιβύη. Σας είπα πριν από λίγο ότι έχει ενεργειακή στρατηγική να αποκτήσει δικά της κοιτάσματα, να γίνει παραγωγός χώρα, αλλά και να γίνει κόμβος. Στο δεύτερο σκέλος, με την υπογραφή, με τη συμφωνία αυτή, θα αποσκοπεί να πετύχει και τους δύο στόχους. Δηλαδή, να εκμεταλλευτεί κοιτάσματα στην ΑΟΣ της Λιβύης, γιατί το σύμφωνο αυτό που έχει κάνει προβλέπει και αυτό, αλλά να αποτρέψει τη δημιουργία του EastMed και να στρέψει τον αγωγό που θα μεταφέρει τα κοιτάσματα όλες τις ανατολικές προσοχή που σας έδειξα πριν από λίγο στην Τουρκία. Και έτσι η Τουρκία να γίνει ενεργειακός κόμβος. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό το στόχο εξυπηρετεί αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Αλλά εάν γίνει αυτό, τότε θα είναι πιο εύκολη και η υλοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί? Γιατί αν γίνει αυτό, εδώ έχουμε και έναν κριτικό πτέρακο, αν γίνει αυτό, τότε είτε de jure, λέει η Τουρκία, αλλά και de facto θα το επιβάλλει, αν γίνει αυτό, τότε η Τουρκία θα κατοχυρώσει ότι εθνικό δικαίω, ότι Κύπρο, Κρήτη, Κάρπαθος, Κάσος και Ρόδος έχουν μόνο 6 ναυτικά μίλια, αφού δεν έχουμε επεκτείνει στα 12, η υφαλοκρηπίδα. Διότι αυτή είναι η θεωρία της. Τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα πέρα από το χωρικό υδάτων. Στο σημείο αυτό να πω ότι παρότι οι ΗΠΑ τηρούσαν πολιτική ευμενούς υπέρ της Τουρκίας ουδετερότητας, τη φορά αυτή για πρώτη φορά, θα περίμενα να τα ακούσω από το State Department αυτό, αλλά έστω και ο Αμερικανός πρέσβης εδώ είπε ότι τα νησιά, πρώτα τα μικρά, τα μεγάλα νησιά, μετά είπε όλα τα νησιά δικαιούνται πλήρη υφαλοκρηπίδα. Εν πάση περιπτώσει, αν ισχύσει αυτό, τότε θα μπορέσει να εφαρμοστεί πιο εύκολα το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Τι λέει αυτό? Ότι εγκλωβίζονται όλα
τα ελληνικά νησιά μέσα στην τουρκική φροντίδα των Ανατολικών Αιγαίων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει σταδιακή αποψήλωση της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή, οικονομικό στραγγαλισμό, γιατί πέραν των 6 μιλίων δεν θα μπορούν να ψαρέψουν και ξέρουμε ότι ορισμένα νησιά, η Κάλυμνος για παράδειγμα, μπορεί πάνω από 50-60% του ΑΕΠ της Καλύμνου ή μάλλον του οικονομικού προϊόντος της Καλύμνου είναι από τους ψαράδες, ότι αυτά θα στραγγαλιστούν οικονομικά και σιγά σιγά θα δούμε νέους Χαϊρετίν Μπαρμπαρόσα και όλο αυτό να το συνεκτιμήσετε με το προσφυγικό πάρμα μεταναστευτικό για να έχετε μια καλή εικόνα, εφιαλτική εικόνα για το βράδυ του Παπάδη για ύπνο. Αυτός είναι ο χάρτης της τουρκικής υφαροκρηπίδας όπως τον έστειλε στον ΟΗΕ, τις συντεταγμένες. Αυτόν το χάρτη ακριβώς έστειλε που ορίζει τις συντεταγμένες και όρισε αυτόβουλα, οριοθέτησε μονομερός δηλαδή και με την Αίγυπτο και ξέρετε αν γίνει αυτό, το 1974 είπε κάποιος ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Αν περάσει αυτό, όντως θα κοίται μακράν η Κύπρος. Αποκόπτεται η Ελλάδα από την Κύπρο και θα γίνει πραγματικά πιο εύκολη βορρά η Κύπρος στο στόμα και στα σχέδια της Τουρκίας και φυσικά αυτό θα ανοίξει το δρόμο διάπλατα για τον διαμελισμό του Αιγαίου και στην ουσία την καταστροφή της Ελλάδας. Δεν είμαι καταστροφολόγος, είμαι από τη φύση μου άνθρωπος αισιόδοξος, αλλά από την άλλη μεριά είμαι και υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια. Όταν εμφανίστηκε ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, έγραψε ένα άρθρο και χτύπαγα τα καμπανάκια και ξέρετε τα γνωστά, όλοι είπαν, εντάξει τι θα πει ο Κόρα Κασκρά, ο Περεντερίδης θα πει ότι είναι απειλή. Λέω παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν βάζει τη λέξη Βατάν ο Τούρκος, Μαβί Βατάν, για την Τουρκία ξέρετε, παραμένει η ιερότητα της λέξης και σε δεξιούς και σε αριστερούς. Στην Τουρκία δεν υπάρχουν εθνομηδενιστές. Τι είναι Βατάν? Πατρίδα. Μαβί Βατάν λοιπόν είναι η γαλάζια πατρίδα. Όταν πήραν την Κύπρο, μέσα σε μια εβδομάδα, αυτό είναι ένα δελτάριο που έβγαλαν τότε, Γιαβρού Βατάν, δηλαδή η νεογέννητη πατρίδα. Την κάναν δικιά τους δηλαδή από τότε. Όταν σου βάζουν λοιπόν πατρίδα σε αυτό, όταν σου βάζουν πατρίδα, δεν δικαιούσε να εφυσικάζεις και να λες, εντάξει, κάνω κι εγώ ένα χάρτη. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε πότε ξυπνήσανε. Μήνες μετά εδώ, είναι μια άσκηση που κάνανε, Μαβί Βατάν. 1,5 μήνα μετά τον πρώτο χάρτη που βγάλανε, κάνανε μια άσκηση και την όμως και αυτή Μαβί Βατάν. Πάλι ορισμένοι στην Ελλάδα και εννοώ και επώνυμα, έγραψαν τι άσκηση ήταν αυτή, δεν ήταν όπως το λέγανε. Η μεγαλύτερη άσκηση από τότε που ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία, αεροναυτική. Και πότε ξυπνήσαν, όταν είδαν τον Ερντογάν να φωτογραφίζεται στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, 9 μήνες μετά. Πώς μετά να ελπίζεις ότι αυτή η χώρα μπορεί να επιβιώσει και να φέρουμε στην πατρίδα μας. Λοιπόν, Μάης το 19, μεταφράζω ένα άρθρο από ένα βιβλίο που έβγαλε ένας Τούρκος Ναύαρχος, ό,τι γράφεται, ό,τι διαβάζετε εδώ. Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου για την οριοθέτηση μεταξύ του ΣΑΟΣ θα είναι εθνική καταστροφή για την Τουρκία. Γι' αυτό προτείνει να προλάβουμε να υπογράψουμε εμείς με τη Λιβύη για να είναι η Ελλάδα και η Κύπρος εκείνοι που θα τρέχουν να βρουν το δίκαιο τους και όχι η Τουρκία. Μεταφράζω το άρθρο επί λέξη, το γράφω νομίζω στις 20 Ιουνίου και αναφέρομαι και προσωπικά, κλείνω το άρθρο προσωπικά στον Κατρούγκαλο. Πρόσεξε εδώ τι γίνεται, εντάξει ήταν τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές. Τελειώνουν οι εκλογές, ξαναγράφω δεύτερο άρθρο με καινούργια πράγματα, απευθύνομαι στον νέο Υπουργό Εξωτερικών. Δεν θέλω να πω ότι το συζήτησα με τον Άγγελο, έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή, πιο εφημερίδα που διαβάζετε πιο πολύ και από τις πρεσβείες κτλ. Το έγραψε και ο Άγγελος και περιμέναμε ότι η Ελλάδα θα σπεύσει αφενός με να αποτρέψει την υπογραφή, αφετέρου να υπογράψει τουλάχιστον με την Κύπρο. Γιατί αν είχαμε υπογράψει έστω και μόνο με την Κύπρο, αυτός που θα έτρεχε το μαραθώνιο το διπλωματικό που κάνει τώρα η Ελλάδα θα ήταν η Τουρκία. Λοιπόν,
Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με το μνημόνιο αυτό. Μην ακούτε που λένε ότι σήμερα στείλαμε μια επιστολή στον ΟΗΕ, λέμε ότι είναι ανυπόστατο. Πραγματικά, στον τομέα αυτό η Τουρκία είναι απομονωμένη, να λέμε την αλήθεια, στον τομέα του. Αλλά δεν την νοιάζει την Τουρκία. Συνήθισε από το κατεχόμενο και εκεί απομονωμένη ήταν. Κανένας δεν τα αναγνώρισε. Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο με τις Τουρκίες με τη Λιβύη πραγματικά μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στη μεγαλύτερη καταστροφή μετά το 1922. Και σας είπα γιατί, τα ελληνικά νησιά θα εγκλωβιστούν. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα, πέρα από το ότι πρέπει να επιδιώξει την ακύρωση της συμφωνίας, που και να την ακυρώσει η Τουρκία θα θεωρεί ότι υφίσταται, πρέπει η Ελλάδα, παρακολουθώ τα πράγματα αυτά 30 χρόνια, 29 χρόνια επαγγελματικά μέρα νύχτα. Εγώ δεν μπορώ να βρω κανένα διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα πέρα των 12 μιλίων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όσο και να ψάξετε, να τα γυρίσετε όλα τούμπα, μόνο αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να βρει τρόπο να επιχείρει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν να το κάνουν, τουλάχιστον να βγάλουν το σπαθί από το θικάρι των 12 μιλίων, το βάλουν κάτω για να λειτουργήσει ανασχετικά στην τουρκική επιθετικότητα. Ότι αν δεν κάνεις, εγώ αύριο κάνω τα 12 μίλια. Είναι λοιπόν τεράστιο ζήτημα αυτό. Πρέπει η Ελλάδα, λένε τώρα οι καθηγητές, ότι είναι παράνομο να γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σύνομο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπει ότι το κάνει ο άλλος και δεν το κάνεις εσύ, δεν μπορείς να δώσεις νόημα στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Και στη συνέχεια, πρέπει η Ελλάδα έστω και τώρα να οριοθετήσει με την Τουρκία να κάνει ας πούμε μια ισοφάρηση με την Κύπρο, γιατί η Αίγυπτος θέτει θέμα, δεν μπορεί να πάρει αυτή στην πλάτη της το θέμα του Καστελορίζου, σου λέει πάρετε το εσύ και η Κύπρος και εγώ στο από κάτω έρχομαι. Χοντρικά όλα αυτά. Εγώ πιστεύω λοιπόν, τελειώνω μέσα, σκούρασα, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική της σταδιακής κλιμακωτής οριοθέτησης. Πρέπει να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε από την Αλβανία. Θα δείξω και στη συνέχεια κάτι. Μετά με την Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο, και αν τελικώς αυτό το καταφέρουμε, αφού προηγουμένως έχουμε επεκτείνει, τότε, όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο κύριος Στροζάκης όταν είπα αυτή μου τη σκέψη, τότε η Ελλάδα μπορεί να δηλώσει δημοσίως ότι η Τουρκία είναι δυστροπούσα χώρα, δεν δέχεται δηλαδή να συνεργαστεί και η Ελλάδα να προχωρήσει ακόμα και σε μονομερή οριοθέτηση. Αυτή πιστεύω ότι είναι μια στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, τι έγινε με την Αλβανία. Εκεί, Γιώργο, να τα λέμε τα σωστά, έτσι. Η Ντόρα Μπακογιάννη όντως υπέγραψε μια συμφωνία που εάν δεν την ακύρωναν, θα έμενε στην ιστορία. Όμως, δυστυχώς, εκεί ο Ερντογάν επενέβη στην τότε αξιωματική αντιπολίτευση, τον σημερινό πρωθυπουργό, και στο συνταγματικό δικαστήριο που όλοι ήταν παλιοί σοσιαλιστές από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα, έπεσε και το σχετικό και ακύρωσαν τη συμφωνία. Γιατί είναι η συμφωνία, επειδή δεν έχουμε χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντική η συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί από μία συμφωνία, προσέξτε εδώ τι δείχνουμε, είναι η διαπόντη ενίση κάτω και το διαχεκομένο είναι η ΑΟΣ και η Φαλκοβίδα τους αναγνωρίστηκε με τη συμφωνία του 2009. Δηλαδή τους αναγνώριζε πλήρη επίρρεια σε μικρά νησιά. Αυτά, μια τέτοια συμφωνία ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας για το Καστελόριζο. Γιατί έχουν ομοιότητες και σχέση με το μέγεθος και την απόσταση. Άρα, εάν συμφωνήσουμε και προσέξτε τότε, γιατί υπέγραψε, δέχτηκε να υπογράψει η Αλβανία. Γιατί ανοίξαμε την πόρτα να μπει στο ΝΑΤΟ. Απλά δεν θέσαμε ως προϋπόθεση και τη γνωμοδότηση του Σταγματικού Δικαστηρίου και στη συνέχεια να τους ανοίγαμε την πόρτα. Κάναμε λάθος εκεί. Να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το θέσουμε ως προϋπόθεση πρώτα συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, συμφωνία για τις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και τα δικαιώματά τους και μετά να σας πάρουμε στην πλάτη να σας πάμε εμείς στις Βρυξέλλες.
Διότι αυτό, παρότι μου είπε ο Άγερος ότι μπήκε στο κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν βλέπω να το λένε οι Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών. Γιατί δεν τα λέμε μόνο για την Αλβανία. Τα λέμε να τα πούμε και η Ευρώπη. Ότι αν δεν υπογράψει, δεν θα κάνει βήμα προς τα εκεί. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έχω και μια άλλη άποψη που είναι αιρετική. Επειδή η Ευρώπη είναι αυτή που είναι και είναι υποκατάρρευση, η Ελλάδα για να μπορέσει να λύσει την εξίσωση, τη γεωπολιτική αυτή και να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσει ακόμα και μια συνομοσπονδία με την Ιταλία και την Αλβανία. Και αυτό μας δίνει δικαίωμα να το πούμε η ίδια η ιστορία, τον Γκρέκο Ρωμάνα, και εάν πραγματικά βρούμε έναν τρόπο να είμαστε μαζί αυτά τα τρία κράτη, μπορεί η Ελλάδα να λειτουργήσει πραγματικά σαν μια ισχυρή δύναμη μαζί σε συνεργασία με αυτές τις χώρες, μια ισχυρή δύναμη για να μπορέσει να κάνει και ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας. Εν πάση περιπτώσει, να πω μόνο δύο τελικές επισημάνσεις και να τελειώσω. Η Ελλάδα δεν είναι στρατιωτική, πληθυσμιακή και οικονομική υπερδύναμη, είναι όμως μια παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, αν το ξεχνάμε. Ο πολιτισμός, η ιστορία και οι αγώνες του έθνους αποτελούν ιερή παρακαταθήκη και πηγή ελπίδας. Όμως για να έχουμε το δικαίωμα να ελπίζουμε στην επιβίωση του ελληνισμού και σε ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε μια έξυπνη στρατηγική που προσπάθησα να την περιγράψω, να ανατρέψουμε και να νικήσουμε νοοτροπίες που οδηγούν στην τελική εξάλληψη του ελληνισμού. Τώρα είμαστε στα φόρτα μας αυτό, να πετύχουμε την ενότητα στο εσωτερικό και τις απαραίτητες συμμαχίες στο εξωτερικό, κάτι κάνουμε τουλάχιστον στο εξωτερικό, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι η επιβίωση του ελληνισμού. Και σε σχέση με το όραμα της Ελλάδας, πιστεύω ότι είναι αυτό, εάν μπορέσουμε τελικά να διασφαλίσουμε αυτά που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι αυτό, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλλιτεχνητή για τη διαφωτιστική αποκριτή διάλεξή του. Πιστεύω σας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Αφαίρουμε αρκεί ο καθένας από το δικό μας μετερίζει να βάλει πάνω από όλους και από όλα το εθνικό συμφέρον, την αγάπη για την πατρίδα του και σε κάποια μέρα να είμαστε πάλι εδώ να πούμε πόσο καλά τα καταφέραμε. Να διευκρινίσω μόνο ότι οι βεβαιώσεις που σας είπα πριν θα δοθούν στο τέλος του πρώτου μας αυτού κύκλου, δηλαδή την 21η Μαΐου, και οι φοιτητές που θέλουν να λάβουν βεβαιώσεις να αφήσουν ονόματα και email κατά την έξοδό τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικό στην αγκαλιά του Άρβιν που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να σταθώ δίπλα σε γίγαντες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου και πολύ μεγάλο το track που είχα όλη την ημέρα σήμερα, γιατί είναι το πρώτο βήμα που μου δίνεται τώρα. Κύριε Καλλιτεχνητή, σας ευχαριστώ προσωπικά. Εγώ ευχαριστώ. Και εσάς όλους που μας στηρίζετε, εύχομαι να σας ξαναδούμε και στα υπόλοιπα σεμινάρια που θα οργανώσουμε. Παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε. Αν έχει κάποιο, συγγνώμη. Κάποιες ερωτήσεις, με συγχωρείτε. Σύντομες, παρακαλώ, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καλλιτεχνητή. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πάγια ελληνική θέση ήταν από μοναδική διαφορά που έχουμε την γέννη υφαλοκρηπίδα. Γιατί ξαφνικά τους τελευταίους τρεις μήνες υπήρξε και μια σχετική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, νομίζω στο Βήμα. Συζητάμε για διαφορά στις θαλάσσιες ζώνες. Για θαλάσσιες ζώνες δεν είναι υφαλοκρηπίδα, δεν είναι για όλους. Ναι, σωστό είναι αυτό, γιατί η πάγια θέση ήταν επειδή δεν υπήρχε η έννοια της υφαλοκρηπίδας. Της ΑΟΣ. Ακόμα και όταν καθιερώθηκε, πέρασαν χρόνια για να αρχίσει να εφαρμόζεται και να παίζει αυτό που λέγεται τουριστική οικονομική ζώνη. Άρα τώρα, όντως, είναι υποδιευθέτηση αυτό το ζήτημα της
κεφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που ονομάζεται θαλάσσιες ζώνες. Σωστό είναι λοιπόν αυτό. Αυτό και τίποτα άλλο. Δηλαδή όταν λέμε κεφαλοκρηπίδα, πρέπει να λέμε συγχρόνως και αποκλειστικές ζώνες. Ακούστε, η υφαλοκρηπίδα, η φύση... Να μην ξεχωρίζει τώρα. Ακούστε λίγο, η υφαλοκρηπίδα υπάρχει, υφίσταται. Ακριβώς. Υφίσταται, δηλαδή είναι η προέκταση της σειράς, η θάλασσα μέχρι τα 200 μίλια και μέσα. Ναι. Ενώ η υφαλοκρηπίδα δεν υπάρχει από μόνη της, πρέπει να την οριοθετήσεις για να υφίσταται. Για όλους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει, σωστός όρος είναι θαλάσσιες ζώνες. Γιατί, για ερώτηση, για πλήρωση, με την Κύπρο, γιατί δεν κάνουμε διαθέσεις. Γιατί υπήρχε νουθεσία από τον γνωστό παράγοντα προς Τουρκία και Ελλάδα να αποφύγουμε τις μονομερείς ενέργειες για να μην οδηγήσουμε σε ανάφλιση στην περιοχή. Ωραία, τώρα... Μέχρι υπό μία έννοια αυτό, πες ότι το δέχεσαι. Όταν βλέπεις όμως ότι ο άλλος κάνει μονομερείς ενέργειες και δεν κάνεις εσύ, αυτό δεν υπάρχει εξήγηση. Κύριε Καραμπελιάνη. Δεν υπάρχει. Εγώ ήθελα να, αν μπορούσε ο Σάββας να μας πει μερικά πράγματα. Για τη συνομοσπονδία. Όχι, καλά, η συνομοσπονδία. Τρώμαξες με αυτό. Η ερετική σου άποψη, άστε με, κράτα. Τρώμαξες ήδη με αυτό. Όχι, δεν έχει βάση. Αλλά είναι άλλη κουβέντα. Με την Κύπρο είναι προφανές και ήθελα να συζητάγαμε για το θέμα της Γαλλίας, του ρόλου της Γαλλίας και το τι σημασία έχει σήμερα, δηλαδή σε μια μεταβατική στιγμή, ιδιαίτερα η δήλωση της, της Γαλλίδας Υπουργού Αμήνης που είπε ότι αν κάνει με δεν θα επιτρέψουμε παράνομες γεωτρήσεις, λοιπόν, που είναι πολύ προχωρημένη δήλωση. Λοιπόν, απέφυγα να κάνω, να αναφερθώ, όχι. Ναι, όχι, απέφυγα να αναφερθώ σε θεωρίες τώρα για το τι, ποια θα είναι η μορφή του κόσμου το επόμενο διάστημα, γιατί εκεί ήθελε ξεχωριστό τέτοιο. Πάντως, αυτό που, στο οποίο μπορούμε οπωσδήποτε και πρέπει να αναφερθούμε είναι το εξής, ότι με την αποχώρηση της Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία γίνεται ο μοναδικός στρατιωτικός πυλώνας, υπολογίσιμος εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ πυρηνική δύναμη, αλλά και πολιτικός πυλώνας, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επειδή έχω ακούσει πολλά, ιδιαίτερα από παλιούς συναδέλφους του Καραμπελιά για τον Μακρόν, μέχρι τώρα δεν τα πάει και άσχημα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εσωτερικό της Γαλλίας. Πάντως το ρόλο της Γαλλίας, αυτόν που είπα, ως βασικός πυλώνας ισχύος πολιτικής και στρατιωτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον παίζει. Και πιστεύω, πέρα από το συμφερόντο που έχει για την Total, ότι αυτή η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο έχει και άλλες γεωπολιτικές στοχεύσεις. Δεν είναι δηλαδή ένας υπολογίσιμος παράγοντας. Και επίσης θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αποφεύγω να μιλώ με τις πρεσβείες, θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος την χάνει και της αναγνώρισης της Ουάσιγκτον. Δηλαδή δεν θα διεκδικούσε να παίξει αυτό το ρόλο εάν ήταν κόντρα η Ουάσιγκτον. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση, ο ρόλος που διεκδικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο, μας δίνει την ελπίδα ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα μετά τα στραπάτσα που έχει φάει στη Λιβύη, κυρίως στη Συρία, αλλά και τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν, γιατί εγώ είχα πάντα μια θεωρία που έλεγε ότι η Τουρκία καταρχάς δεν έχει κάνει ποτέ πόλεμο από το πρώτο που ιδρύθηκε με τακτικό στρατό. Με ξέρεις την Κορέα που εκεί υπέστη κολοληθεία, αλλά και δεν ήταν ένας πόλεμος της Τουρκίας με ένα άλλο κράτος, ήταν συμμαχικός. Δεν έχει ξανακάνει πόλεμο. Το 1974 η Εθνική Φρουρά δεν θεωρείται στρατός, τακτικός στρατός, ιδιαίτερα μετά την Προδοσία. Άρα η πρώτη φορά, η άλλη πόλεμη που έκανε ήταν εναντίον ανθρώπων που είχαν ένα Καλασνίκοφ, άντε έκανε πολυβόλο, άντε έκανε όλο 60 το πολύ 81 χιλιοστών,
αυτά εννοώ τους Κούρδους. Τώρα εμπλέκεται σε πόλεμο στη Συρία και πάλι δεν είναι, και βλέπουμε ότι η πολεμική της μηχανή ζορίζεται. Έχει σοβαρά προβλήματα. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την Τουρκία, αλλά πραγματικά έχει σοβαρά προβλήματα. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στη Συρία και στη Λιβύη, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να κοντράρει τη Γαλλία κάτω από τις προϋποθέσεις που είπα. Πάντως, άσχετα μπορεί να μπει και πιο βαθιά στη Συρία, εγώ θεωρώ βέβαιο ότι αυτό που σχεδίασε να κάνει στη φέτα αυτή που είδαμε, θα το κάνει η Τουρκία. Και θα το κάνει. Α, είχα λοιπόν μια θεωρία, έχω, ότι η Τουρκία όταν δεν έχει τη στήριξη μιας μεγάλης δύναμης, είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει να κάνει στρατιωτική επιχείρηση και το είδαμε τώρα στο Ιντλίπ, που δεν έχει στήριξη μεγάλης δύναμης και βρίσκει απέναντί της στη Συρία, η οποία έχει τη στήριξη μιας μεγάλης δύναμης. Αυτό να το υπολογίσουμε. Τώρα για την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί θα έχουμε μια προσομοίωση των τριών προηγούμενων κρίσεων, που σας, δηλαδή, θα στείλει ερευνητικό, φρεγάτες, θα στείλουμε και εμείς φρεγάτες, θα φτάσουμε κοντά. Θα στείλει και η Γαλλία. Εκεί η Γαλλία δεν νομιμοποιείται να εμπλακεί. Δίπλα στην Κρήτη. Ως γενικότερα Ανατολική Μεσόγειος, όχι ως... Όχι. Η Γαλλία είπε, αν κάνεις στα οικόπεδα της το ΤΑΛ, θα σε κοπανίσουν. Αυτό είπε στην ουσία. Γιατί σχεδιάζουν τώρα και ο Τρίσης, η Ιταλία και η Γαλλία στο 8 τον Απρίλιο. Και γι' αυτό είναι η παρουσία μόνιμη σχεδόν του De Gaulle εκεί, για να... Τώρα, να δούμε όμως αυτό που μας αφορά άμεσα και ό,τι γίνεται στην Κύπρο μας αφορά, αλλά μέχρι στιγμής σωστά δεν στρατηγοποιήσαμε την κρίση, δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να περιμένουμε είναι το επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί θα έχουμε προσομοίωση των τριών προηγούμενων κρίσεων, δηλαδή φρεγάτες από εδώ, φρεγάτες από εκεί, παρέμβαση του μεγάλου αδερφού και θα σου πει δύο δρόμοι. Είτε κάτσε στο τραπέζι, βρείτε τα οι δυο σας, μοιράστε τα, είτε πάτε στη Χάγη. Και επειδή δεν θα ευρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει υποσχετικό που θα δίνει το δικαίωμα στον δικαστή στη Χάγη να λέει, να μας πει αν οι Νούσες είναι ελληνικό ή τουρκικό νησί, δηλαδή έχουμε δει πολλά, αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι θα το δω από Έλληνα πρωθυπουργό. Και Τούρκο να βάζει πρωθυπουργό της Ελλάδας, δεν θα το υπέγραφε. Επειδή λοιπόν θα έχουμε αδιέξοδο, τότε τι θα μας πούν. Προσέξτε, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε, ελάτε εδώ. Συνεκμετάλλευση. Και θα μας περάσουν τη λογική του Γουίν μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο και το φόβο του πολέμου. Πόλεμο θέλετε να κάνετε, και αυτό σχεδιασμένο είναι. Θα μας παρουσιάσουν την θεωρία του win-win ή του καζάν-καζάν. Δηλαδή, αφού κάθονται αυτά εκεί που κάθονται, αφού εσείς έχετε μισθούς πείνας και η οικονομία σας ταλαιπωρείται, ελάτε να τα βγάλουμε, να κερδίσουν και οι Τούρκοι, να κερδίσετε κι εσείς. Και όλοι ευτυχισμένοι θα είμαστε. Αυτό θα επιδιώξουν να κάνουν μέσα στο 2020, πιστεύω, αν δεν γίνει κάτι θεαματικό. Και εμείς τι θα κάνει. Έκανε μία πρόταση. Έχει κάνει μία πρόταση για στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα, που πάει παραπέρα, την επανέλαβε. Δεν το είπα πριν από λίγο, γιατί το απέρριψες. Η συνομοσπονδία, εγώ δεν είπα να ενώσουμε τα κράτη μας, αλλά στην ουσία να κάνει αυτό. Απλά λέω ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα με την Ιταλία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η ιστορία μας δείχνει ότι μπορεί να γίνει και με τους Αβραμούς. Είναι άλλο βάθος ιστορικό, βάθος χρόνου. Άμεσα η δύναμη η οποία μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα είναι η Γαλλία. Πάντως, και ζητάει να πάει σε στρατιωτική συμμαχία. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Διότι στρατιωτική συμμαχία σημαίνει άλλα πράγματα. Έχει υποχρεώσεις η συμφωνία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο πάντως, παρά ότι η Ιταλία είναι αυτή που είναι, η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη πριν έρθει το De Gaulle είναι η Ιταλία. Έχει περισσότερες μπελάρα από τη Γαλλία.
Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις έδωσε στην Αίγυπτο, γιατί το ζόρ το έχει η Έννη. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι επειδή έχει και παράδοση. Αλλά λέω ότι είναι σε βάθος χρόνου. Ναι. Αλλά από ό,τι άκουσα, τώρα γράφουν και οι κάμερες, η Ελλάδα κάποια στιγμή ένας πρωθυπουργός ήθελε να δώσει μια βάση στους Γάλλους στη Λέρο. Που αν γινόταν αυτό, πριν την προηγούμενη δεκαετία, τότε στην ουσία θα είχαμε ένα πολύ ισχυρό χαρτί για να στηρίξουμε τις θέσεις μας στο Αιγαίο. Γιατί θα καταρριπτόταν τα επιχειρήματα της Τουρκίας για τον αφοπλισμό, οι Γάλλοι θα ήταν στην καρδιά του Αιγαίου, η Λέρος έχει ένα καταπληκτικό λιμάνι και αεροδρόμιο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι έχουν στους σχεδιασμούς τους οι Γάλλοι. Και κάτι άλλο ακούστηκε τώρα, μια και το συζητάμε. Ο Σαρκοζή το 2010. Αυτός το. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Ναι. Και πρότεινε προς αντάλλαγμα η Γαλλία να καλύψει με την πυρηνική της ομπρέλα την Ελλάδα. Πάντως. Και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν το δέχτηκε. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός πάντως, ο προηγούμενος πρωθυπουργός δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό με τη Λέρο, γιατί ανατράπηκε. Να βάλουμε άλλη μία σύντομη λέξη. Μία ακόμα γιατί... Να πείτε γιατί είναι προς όφελός μας που δεν στρατιωτικοποιήσαμε. Είπατε ότι μας πρέπει να πρόλαβε. Πείστε δύο λόγια. Λοιπόν, ακούστε. Η κάθε κρίση, στη διαχείριση μιας κρίσης, έχει σημασία ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Για να διαχειριστείς μια κρίση, πρέπει να έχεις την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μέχρι στιγμής, ό,τι γίνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτή κάνει τα πρώτα βήματα και αντανακλαστικά αντιδράει η Τουρκία πίσω από τις εξελίξεις. Γιατί όμως, γιατί η Κύπρος, η Λευκοσία έχει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράφει συμφωνίες και τις δέχεται η διεθνής κοινότητα νόμιμες, και η Τουρκία, επαναλαμβάνω, τρέχει και αποσκοπεί να στρατικοποιήσει την κρίση. Γιατί όταν στρατικοποιείς μια κρίση, το διεθνές δίκαιο πάει στο ράφι και εκεί μετράει ισχύς. Εκεί λοιπόν σοφά Λευκοσία και Αθήνα έπραξαν, όμως αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Και εάν η Ελλάδα έστελνε. Γι' αυτό μας έβαλαν να ακυρώσουμε και το ενιαίο αμυντικό δόγμα, γιατί αυτό λειτουργεί, πυροδοτεί αν θέλετε την ένταση και μπορεί να πάρει μπουρλότο. Ενώ αν διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Μεσόγειο, και γι' αυτό και η Ελλάδα είπε ότι θα. Πάντως Γιώργο, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός στην Άσυντον ότι δεν θα επιτρέψω και θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα περνάει από το δόγμα. Κατευναστικό στη δόγμα της αποτροπής, αυτό να μας εμβάλλει σε ανησυχίες και να είμαστε καχύποπτοι. Γιατί για να περάσει το δόγμα της αποτροπής πρέπει πρώτα να προετοιμάσει το λαό, πρέπει να φύγουν από τη μέση το πόλεμο θέλετε να κάνουμε, πρέπει να ετοιμάσεις από 8 πόσο είναι, να πας 12 μήνες στη θητεία, πρέπει να μπαλώσεις τις τρύπες που έχεις στο σύστημα της άμυνας και στη συνέχεια να πεις πάω και στην αποτροπή. Όταν το λες πώς θα τα κάνεις όλα αυτά, τι σημαίνει, ότι θα πάμε σε μια τέτοια, αυτό μας οδηγεί στην κρίση που είπα στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά στη συνεκατάλληση. Γι' αυτό έχουμε πραγματικά πολύ δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία των πολιτών για να προλάβουμε εξελίξεις. Τελευταία, με το πρόβλημα, αν το έχουμε υποσχεθεί. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει η επιρροή της Κίνας ως ένα βαθμό σε σχέση με, σε συνάρτηση μάλλον με τον δρόμο του μεταξιού. Όχι ακριβώς, όχι. Η Κίνα, θυμάστε που μεταφέραμε με τα ποστάλια, με τα καράβια από τη Λιβύη. Η Κίνα λοιπόν έχει το στόχο της στην Αφρική, είχε συμφέροντα σημαντικά στη Λιβύη και η Ρωσία. Και επειδή την πατήσανε εκεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, είπαν δεν την πατήσουμε στη Συρία. Στη Συρία λοιπόν η Ρωσία έχει φανερά συμφέροντα. Η Κίνα έχει αυτό που είπατε και γι' αυτό έκανε 9 φορές, αν δεν κάνω λάθος, βέτο μαζί με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν επέτρεψε να διαλυθεί, όχι στην Κύπρο, για τη Συρία, να διαλυθεί η Συρία και να φύγει ο Αγγλικάνης. Παρεμπιπτόντως κάτι που είναι ενδιαφέρον, δεν πρόλαβα τώρα, ξέρετε υπάρχει ποταμός πληροφοριών, είδα ότι Σουλεϊμανί, ο Κασίμ αυτόν που σκόπισαν,
ήταν αυτός που απέτρεψε τον Άσεντ να εγκαταλείψει την Δαμασκό. Κάποιος την ήθελε να φύγει. Σάρωσε κάτι ακόμα, δεν είπαμε τίποτα για το Ισραήλ. Ναι, πού να προλάβεις να τα πεις. Όχι, λέω, ας πούμε, λοιπόν, έστω πιο χρέτες. Ναι, ακούστε, εγώ θα πιστέψω, δεν είμαι καχύποπτος, δύσπιστο εσύ. Θα πιστέψω ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ έχουν διαραγεί ουσιαστικά όταν το Ισραήλ αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων. Όσο δεν την αναγνωρίζει, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις. Το βαθύ Ισραήλ και στη βαθιά Τουρκία, που τις σχέσεις αυτές δεν θέλουν να τις διαταράξουν και όσο διατηρούνται αυτές οι σχέσεις, είμαι δύσπιστος απέναντι στα Ελληνο-Ισραηλινά. Και ιδιαίτερα στην Κύπρο γίνονται πράγματα που δεν θέλω να αναφερθώ. Αλλά κυκλοφορούν εσχάτως, αν την ξαναβάλω στο Μαντρίτη την Τουρκία, ξέρετε την προηγούμενη Κυριακή ήταν το Ασό του Ιού. Ήταν η μέρα που ξαναγύρισε ο Ερντογάν και ζήτησε του πάτε ότι ήθελε να γράψω ένα άρθρο, δεν προλάβει να γράψει πρώτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλες αυτές οι συμφωνίες που κάνει η Ελλάδα, οι τριμερείς, αναβαθμίζουν τη χώρα. Σωστά τις κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Λειτουργούν συμπληρωματικά στην ισχύ της χώρας. Αλλά πιο πολύ εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εμπλακεί σε ένα πόλεμο η Αίγυπτος παρά το Ισραήλ. Όχι επειδή δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή δεν μπορεί να εμπλακεί το Ισραήλ στη θέση που είναι, λόγω της θέσης του και των απειλών που αντιμετωπίζει. Η Αίγυπτος έχει άλλα συμφέροντα, έχει ένα μέγεθος δυνατό, είναι σε μια φάση σύγκρουσης με την Τουρκία. Ναι, λοιπόν, και στην τριμερή με το Ισραήλ, αλλά πιο πολύ σας είπα προς τα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.